Θέλεις να υποστηρίξεις το monkeybros.gr? Το ξέρω ότι πάντα το ήθελες. Το όνειρό σου ήταν αυτό. Το όνειρό σου ήταν να βάλεις το χέρι σου μέσα στο πορτοφόλι σου, να βγάλεις το δεκάρικο και να το στάξεις στους monkeybros. Το ξέρω. Άμα θες λοιπόν να το κάνεις, που το θέλεις, μπες στο monkeybros.gr, τσέκαρε το μαγαζάκι και δες εκεί μέσα τον μαύρο Stormtrooper 16GB USB Limited Edition σε 10 κομμάτια, μέσα γεμάτο με 5 αποκλειστικές και κυκλοφόρητες εκπομπές, υλικό από φίλους και συνεργάτες μας, και κάνε με ευτυχισμένο. Σε παρακαλώ. Κάνε με ευτυχισμένο. Στείλ με στις Μπαχάμες. monkeybros.gr / shop και ο Stormtrooper σε περιμένει. Ελπίζουμε να ακούγεται αυτό, ε. Έχει πιάσει τρελό ρυθμό, παπάς. Είναι ακριβώς η ώρα, δηλαδή. Ακριβώς. Η ώρα τι είναι για να βάλει να βάλει στην καμπάνα, δεν ξέρω, δεν το ορίζω. Αλλά είναι καλό. Ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε. Γιατί είναι και γαμό τα τέτοια αυτό. Το χαλέ. Αυτό θα κρατήσουμε στα χαλέ. Και είναι ρυθμικό, πάει, πάει. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Monkey Bros. Είμαι ο Τόσο Λοδαπός. Είμαι ο Κώστας Κίτσιος. Και με τη συνοδεία της καμπάνας εδώ στην μεταμόρφωση του Σωτήρου στη Θεσσαλονίκη. Αυτές ξεκινάμε... τις Άγιες Μέρες. Αυτές τις Άγιες Μέρες, σωστά. Ξεκινάμε, κάτσε φτάσαμε τις Άγιες Μέρες. Τώρα είναι σχεδόν μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή σχεδόν, δεν μετράει αντίστροφα. Δεν είναι. Σήμερα είναι η Κυριακή των Μαγιών, αυτό δεν είναι. Ναι, κάτι είναι. Κυριακή δεν είναι, των Μαγιών, του Λαζάρου. Νομίζω, ναι, δεν ξέρω. Ήσουν κακός χριστιανός. Πολύ κακός, δεν ήμουν χριστιανός. Okay, λοιπόν, μετά από καιρό επιστρέφουμε στη φόρμα μας, που λένε και οι Αμερικάνοι. Επιστρέφουμε σε κανονική ροή. Σε κανονική ροή, γι' αυτό έχουμε και πάνω από 10 θέματα. Έχει μαζευτεί πάρα πολύ πράγμα, φίλε, αλλά ήταν λογικό γιατί είχαμε φαντασμαγόρια την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έτρεξε εκπομπή. Την προηγούμενη δεν θυμάμαι τι κάναμε. Όσκαρ, φίλε. Είχαμε Όσκαρ. Όσκαρ, ναι. Ναι. Φτάνουμε εκεί πέρα. Είναι τόσο παλιά. Όχι, νομίζω πω λάθο. Δεν θυμάμαι. Σε πω τώρα αμέσω. Είχαμε. Φαντασμαγόρα, ναι. Είχαμε Όσκαρ. Μετά είπαμε. Τα πάμε για τον Λόγκαν. Σωστά. Ακριβώς. Μετά μπήκαμε φαντασμαγόρια με τον Μάριο καλεσμένο. Σωστά. Ναι. Και είχαμε με καπάκι τις δύο εκπομπές όπου ήμασταν στο Φαντασμαγόρια. Μιλήσαμε με 13-14 ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Τρομερό διήμερο, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία, περάσαμε εκεί πέρα. Όποιος θέλει να ακούσει όλα αυτά που ακούσαμε και συζητήσαμε εκεί πέρα, να γνωρίσει τους ανθρώπους, τους συγγραφείς, τα projects, τα βιβλία, όλα αυτά τα οποία γνωρίσαμε κι εμείς από κοντά, μπορεί να κατεβεί λίγο πιο κάτω, να δει τις προηγούμενες εκπομπές μας ή να πάει στο monkeybros.gr στα podcast και να ακούσει τις εκπομπές. Όλα είναι εκεί, συνεντεύξεις με πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, συγγραφείς και όχι μόνο. Mm-hmm. Τώρα όμως έχουμε επιστροφή σε μια πιο normal, είναι λίγο μια εκπομπή που έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και με τόσα πράγματα που έχουμε, αλλάζουμε μαζί και τον τρόπο που θα γίνει η εκπομπή. Θα αφήνουμε τα κύρια θέματα μας για το τέλος της εκπομπής και θα πιάνουμε σαν αρχή κάποιες εκπομπές, σειρές, ειδήσεις ή οτιδήποτε που σηκώνουν μια ανάλυση, αλλά όχι και τόσο μεγάλη. Ναι, μια αναφορά, την άποψή μας. Δεν χρειάζεται να τα λέμε και μια ώρα για το καθένα. Εννοείται. Ωραία. Σήμερα αφήσουμε για το τέλος, για τα κύρια review μας, το Get Out, το Kong Skull Island. Island είναι, νομίζω, χώρα. Ναι, Island. Έχουμε αφήσει το Legion, την Super Hero σειρά του FX και το Nocturnal Alliance. Όμως, πριν περάσουμε σε αυτά, να τα πούμε λίγο για τα όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω στον κόσμο του θεάματος. Έτσι, και είμαι στην παθιά χωμένη στον κόσμο του θεάματος, είμαι στους γνωστών, οπότε έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Mm-hmm. Θες να ξεκινήσεις? Ναι. Ξεκινήσουμε με τον Τελτόρο, ρε φίλε. Ναι, γιατί έσκασα... Το fuck no που έγραψες. Ναι, με χάλασε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το φοβόμουν ότι θα σκάσει. Το περιμέναμε. Το περιμέναμε.
Αλλά είχα μια ελπίδα γιατί λέω τώρα αν αυτός κάτι θα καταφέρει. Ξέρουμε ότι είναι νέρντουλας τρελός με τέτοιου είδους ιστορίες και ταινίες. Και ήλπιζα ότι θα βγει μπροστά και θα φέρει, θα βγάλει μια άκρη, παιδί μου, για τα βουνά της τρέλας. Δυστυχώς όμως δεν τα έφερε. Δεν έφερε το καλό το νέο. Το νέο που έφερε ήταν ότι είναι νεκρό το project. Ως γνωστόν ήθελε να σκηνοθετήσει τα βουνά της τρέλας του Lovecraft του 1931 είναι η ιστορία που θυμάμαι. Το έχεις διαβάσει? Ναι, πάρα πολλές φορές. Τι είναι τα βουνά της τρέλας, θες να μας πεις έτσι λίγο? Είναι ιστορία μιας ομάδας εξερευνητών που φτάνουν σε μια περιοχή βόρεια, που θυμάμαι, σε ένα παγωμένο τοπίο και ψάχνουν να βρούνε ή ανακαλύπτουν μάλλον την είσοδο μέσα σε ένα βουνό της μιας σπηλιάς, όπου εκεί στην ουσία κατοικούν οι μεγάλοι παλιοί, αν τους λέω σωστά. Okay. Νομίζω. Αν τους λέω σωστά και όποιος το γνωρίζει, ας με διορθώσει. Οι οποίοι τι είναι? Είναι παλιοί θεοί, οι οποίοι πλέον είναι σε ένα λίθαργο. Έχετε κατά νου λίγο όσοι έχετε δει τα Hellboy, το 1 και το 2, την προσπάθεια και στο 1 και στο 2 του κακού της ιστορίας να ξυπνήσει, να φέρει από την άλλη πλευρά κάποιους δαίμονες, θεούς κλπ. Είναι ψηλοαναφορά, είναι συγγενικό με την ιστορία του Lovecraft. Κάπως έτσι είναι η ιστορία. Μπαίνουν τέλος πάντων στο βουνό και τα βουνά της τρέλας λέγονται έτσι για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Τρελαίνονται με αυτά που βλέπουν, συναντούν. Δεν μπορεί να τα αντέξει ο νους τους. Ναι, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και ότι ζούσαν αυτά τα πλάσματα εδώ και όλα τα λοιπά και όλα τα λοιπά. Λοιπόν, ο Ντελτόρο είχε το project αυτό πολλά χρόνια στο μυαλό του και έδωσε μια συνέντευξη στο Collider, νομίζω. Στο Collider, ναι. Όπου αναφέρει το εξής: πολλοί κόσμος σκέφτεται τους σκηνοθέτες ως τον Κέσαρα που κάθεται σε μια πολυθρόνα, τον ταΐζουν στα φύλλα και αυτός λέει «Θα ήθελα να κάνω τα βουνά της τρέλας τώρα». Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να φτιάξεις τους αριθμούς, να τους παρουσιάσεις στο στούντιο και να έχεις έτοιμο ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσεις το project. Νομίζαμε ότι είχαμε ένα πολύ καλό και ασφαλές πακέτο. Ήταν 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο Tom Cruise και ο James Cameron θα έκαναν την παραγωγή. Είχε ακουστεί ότι θα έπαιζε ο Tom Cruise, αλλά ήταν στην παραγωγή ο Tom Cruise με τον James Cameron. Η ILM. Η ILM είναι η πιο γνωστή εταιρεία Special Effect. Είναι των Lucasfilms. Τώρα νομίζω ανήκει, αφού όλο το στούντιο πήγε στη Disney, δεν είναι και αυτό. Εκτός άμα είναι μόνη της αυτή η εταιρεία, έτσι. Δεν το γνωρίζω. Τέλος πάντων, η ILM, Industrial Light and Industrial Light Music. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, θα έκανε τα ειδικά εφέ. Είχαμε το concept και τα σχέδια για τι νομίζω ότι ο τρόμος μεγάλης κλίμακας θα ήταν καταπληκτικός. Το μεγάλης κλίμακας τρόμος, κρατήστε το λίγο ρε παιδί μου, δηλαδή σπάνια συναντάς ταινία τρόμου, αυτό που εννοεί μεγάλης κλίμακας, να το δεις στην οθόνη, αλλά είναι κάτι μεγάλο, να μην είναι κλειστό δωματίο, να μην είναι... Είναι πολύ big το θέμα ρε παιδί μου της όλης ιστορίας από το βουνά της τρέλας. Το στούντιο όμως δεν είχε την ίδια άποψη. Το rated R ήταν αυτό που χάλασε τη δουλειά. Αν ήταν PG-13 ή αν έστω τους είχα πει ότι θα ήταν, η δουλειά θα είχε προχωρήσει. Μια μέρα θα σας δείξω τα σχέδια, θα σας δείξω τα storyboards, όλα όσα είχαμε ετοιμάσει. Και θα βάλετε τα κλάματα και θα πείτε, μα γιατί? Φαντάστε, λέει, γιατί? Ή έστω αν τους είχα πει ότι η δουλειά, ότι η ταινία θα ήταν PG-13. Που σημαίνει, άμα το δεις σε όλη τη συνέντευξη, άμα το διαβάσεις, λέει παιδί μου ότι αν τους είχα πει ψέματα δηλαδή, ότι θα ήτανε, αλλά στην πορεία δεν θα ήτανε, δεν θα τους το γυρνούσα. Αν έμπαινε δηλαδή ήδη το τέτοιο σε παραγωγή. Όμως λέει δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ θέλω να κάνω αυτό και είπε ότι θέλω να κάνω αυτό. Δεν μπορούσα να το παίξω έτσι. Ήθελα να το πάω έτσι, R-rated. Αλλά δεν προχώρησε. Τώρα θα μου πεις, ναι, έχουμε δει ταινίες τώρα τελευταία που είναι R-rated και είναι και έχουν πάει πολύ καλά. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι ιστορίες του Lovecraft και οι ταινίες που έχουν θέμα του Lovecraft.
δεν υπάρχουν γνωστές ταινίες πολλές με αυτό το θέμα. Δεν είναι από αυτόν τον τρόμο που πουλάει. Ακριβώς. Πουλάει, ναι, ο τρόμος του Conjuring. Αυτός ο τρόμος πουλάει. Το άλλο είναι λίγο πιο... υπάρχει μια φιλοσοφία από πίσω. Θα μπορούσε να πουλήσει... πουλάει, ας πούμε, ο τρόμος του Get Out, που είναι no budget film, μικρού budget, ή κάποιες άλλες ταινίες μικρού budget, το... έλα, που το πήγαμε τότε με σινεμά. Το Split. Το Split, που είναι πιο πολύ σε thriller, αλλά ναι, και τρόμο, αλλά όλες αυτές είναι μικρού budget. Αυτές κάνουν επιτυχία, τα δέχονται τα στούντιο, δίνουν 10, 20, 30, 50 εκατομμύρια μέχρι εκεί. Το πολύ, κάτσε. Και ας είναι Get Out και το Split μαζί δεν περάσαν τα 10 εκατομμύρια. Ναι, φαντάσου ότι ας είναι και R-rated. Παράδειγμα, το Evil Dead, το remake που έγινε, το οποίο ήταν σκληρό R-rated, είχε σκληρά σκηνικά μέσα, δώσανε το OK, αλλά είχε περιορισμένο budget, ήταν τα εφέ του, δεν ήταν CGI, ήταν σε practical σκηνικά, αλλά ήταν περιορισμένη κλίμακα. Εδώ τώρα έπρεπε να κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Φανταστείτε το The Thing. Ποιος μας καλεί? Μας καλούν εδώ πέρα από τη δουλειά. Τέλος πάντων, φανταστείτε το The Thing του Carpenter, που εκείνη την περίοδο είχε πολύ μεγάλο budget, ή το Alien. Είναι ταινίες τρόμου, ρε παιδί μου, που δύσκολα παίρνουν μεγάλο budget και παίρνουν το OK από τις εταιρείες. Το Alien το πήρε λόγω Cameron, το 2. Το ένα του λόγω Scott. Του Carpenter το πήρε επειδή ο Carpenter προέρχονταν από κάποιες επιτυχίες πιο πριν, Halloween κλπ. Οπότε είχε το τέτοιο. Ο Del Toro παίζει σε πολλά πράγματα. Και είναι εποχή τέτοια, νομίζω, που δεν τον βοηθάει αυτό του είδους η ταινία να γίνει. Το παλεύει χρόνια για αλήθεια. 6-7 χρόνια, 8, δεν θυμάμαι. Το θέμα είναι εδώ πέρα με τον Del Toro, ότι... όχι βασικά με τον Del Toro, με τις R-rated ταινίες. Γιατί κάθε τόσο βγαίνει και μια R-rated που τα πάει καλά και μας λέει ο Del Toro στη συνέντευξη την ίδια, ότι όλα τα στούντιο έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό είναι η... πώς το λένε... όχι, είναι... ξεχνάω τη λέξη, έτσι, πες το. Ότι αυτό θα είναι επιτυχία, τι, ότι θα είναι... όχι, ξεσκάλωσα. Ξεσκάλωσα. Ότι αυτή είναι η μοναδική φορά. Πώς το λένε. Α, ότι δεν... αυτό ήταν εξαίρεση. Αυτό ήταν. Ότι είναι μια εξαίρεση. Ότι είναι εξαίρεση, δηλαδή, ναι. Ότι έχει γίνει μια, έγινε επιτυχία, αλλά είναι εξαίρεση. Το Deadpool. Ναι. Ότι θεωρούν ότι ήταν εξαίρεση. Και πάνε με αυτό το σκεπτικό, ότι όλα είναι εξαίρεση. Ακόμα και αν γίνει κανόνας αυτό το πράγμα, οι R-rated να φτάνουν μεγάλα νούμερα, θα νομίζουν ότι είναι εξαίρεση. Πρέπει να γίνουν πολλά για να αλλάξει αυτό το σκηνικό. Πρέπει να γυριστούν πολλά monster trucks με budget 150 εκατομμυρίων ή 100 και να χτυπήσουν 30 και 40 εκατομμύρια. Πρέπει να γυριστούν ταινίες με βαριά budget πάνω από 150 εκατομμύρια και να πατώσουν. Όπως έγινε με τον Ghost in the Shell. Όπως έγινε με τον Ghost in the Shell, που... δεν λέω ότι είναι κακή ταινία, ρε παιδί μου, δεν την έχω δει ακόμα. Γουστάρω τρελά να το δω. Απλά πάνε εκ του ασφαλούς, νομίζουν στο μυαλό τους, σε μια αγορά αυτή που έχει να κάνει με κόμικ, άνιμε κλπ, που είναι πολύ της μόδας, πολύ πάνω, και λένε ότι ό,τι και να βγάλω θα πιάσει. Ρίξε λεφτά και θα πιάσει. Δεν είναι πάντα έτσι. Απ' την άλλη, έχει δίκιο ο Del Toro. Αν το δεις όμως και λίγο διαφορετικά, θα δεις ότι όσο μεγάλος ο οραματιστής είναι, δεν είναι ο σκηνοθέτης που έχει κάνει τις τρομερά εκπληκτικά μεγάλες τις πρακτικές επιτυχίες. Ναι, δεν έχει κάνει. Δηλαδή όλες οι ταινίες είναι, οι πιο πολλές είναι λατρεμένες από τους φαν σαν ταινίες, αλλά δεν έχει κάνει κάτι το τρομερά επιτυχημένο όσον αφορά, ρε παιδί μου, το εισπρακτικό. Έχει ξεκινήσει με το Κρόνος, στην παραγωγή Αργεντινής, του Μεξικού, νομίζω, δεν θυμάμαι. Μεξικού. Ναι, πάρα πολύ καλή ταινία εκτός μεγάλης αγοράς. Okay. Πάμε. Mimic. Οριακά νομίζω και όχι. Ραχοκοκαλιά του Διαβόλου. Τρομερή επιτυχία. Reviews, κριτικές, τα πάντα, βραβεία. Σπρακτικά λίγα πράγματα. Blade 2. Επίσης
ωραία ταινία για αυτό το είδος. Λίγα πράγματα. Hellboy, ωριακά έβγαλε τα λεφτά του. Λαβύρινθος του Πάνα. Επίσης, την ξέρει ταινία όλος ο κόσμος. Ναι. Παίζει να την έχει δει όλος ο κόσμος. Και όμως δεν ήταν η τρομερή τρομερή επιτυχία για, για του είδους της, για να σε εμπιστευτεί το στούντιο να πει τούτος εδώ ό,τι και να κάνει ρε φίλε μου, ό,τι και να ασχοληθεί δεν θα κάνει τέτοιο. Φαντάσου είχε ένα budget, τώρα μιλάμε για τρελά νούμερα, 13 εκατομμύρια είχε budget και έβγαλε στην Αμερική 37 εκατομμύρια και παγκόσμια έχει κάνει άλλα 87. Σε σύγκριση, άμα δεις την ταινία, δεν λες ότι είναι αξίας το budget 13 εκατομμύριων. Είναι 50, 60, 70 με το εφέ που έχει, ωραία. Δεν έχει κάνει, νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη του. Έκανε το Pacific Rim που στην Αμερική οριακά πάτωσε. Δηλαδή έβγαλε 150, δεν θυμάμαι πόσα έβγαλε, πολύ λίγα σε έσοδα. Τον έσωσε η Ασία. Τώρα βγαίνει το δεύτερο Pacific Rim. Για το Hellboy το 2 που για μένα μου άρεσε πολύ περισσότερο από το 1, πάλι είχε μέτρια ανταπόκριση εισπρακτικά. Σου έχω πει που είμαι στη Ραψάνη, σε ταβέρνα. Ναι, και βλέπεις το Hellboy. Και παίζει το Hellboy το 2. Και εγώ να παρακολουθώ την... Που το παίζει, τηλεόραση, ταβέρνα. Τηλεόραση. Ναι, ναι, έπαιζε στάρι. Συγγνώμη, Hellboy 2, 85 εκατομμύρια budget, 75 εκατομμύρια στην Αμερική και παγκόσμια έκανε άλλα 160. Ναι, σημαίνει ότι όλα τα λεφτά τα του δεν τα έβγαλε στην Αμερική. Στο σύνολό του τα έβγαλε. Αλλά οριακά τα βγάζει πάντα. Ναι. Όλα του τα πόντζε. Να σε πω την ιστορία μου τώρα. Πες μου, γιατί ναι, Ραψάνη. Ραψάνη. Τι έτρωγε σουβλάκια. Όχι σουβλάκια. Ψυγεία. Παϊδάκια. Πρόβια. Προφανώς. Ωραία. Ραψάνη, ρε. Ναι, ναι, σωστά. Κρασί δικό του. Το μαγαζιό ήταν το κρασί. Πολύ καλό. Και μετά πήραμε και μπουκάλια για να φέρουμε εδώ πέρα να δει ο κόσμος. The real thing. Okay. Τέλος πάντων, αριστερά είχε μία, έτσι που καθόμουν, ξέρω εγώ, μία οθόνη. Έπαιζε το Hellboy, ρε φίλε. Εγώ πορωμένος. Εν τω μεταξύ το Hellboy το είχα δει σε εποχή που εντάξει, δεν πρόσεχα και τόσο. Ναι, yeah, okay. Okay. Δεν ξέρω, η μέρα ήταν τέτοια. Εγώ δεν πρόσεχα και τόσο. Και εκεί που αρχίζει το μεγάλο battle. Ναι. Το αλλάζει ρε μαλάκα. Και βάζει κάτι άλλο. Τι και βάζει κάτι άλλο ρε. Ναι. Και είμαι σε φάση γιατί μου χαλάσει η τελειότητα αυτή τη στιγμή. Τα κοψίδια μου εδώ πέρα, τα τέτοια τα παϊδάκια τύπες στα αρνήσια και το Hellboy από δίπλα και να δει τα πρόβια. Ναι, και να δει με Hellboy. Αυτή η φάση μπορεί να συγκριθεί μόνο με την άλλη υπερβατική εμπειρία που είχα. Συνέχομαι. Σε φεστιβάλ όπου έπαιζε tribute band τον Pink Floyd. Και από πίσω έπαιζε ο Άρχοντας. Όχι από πίσω, δεξιά ξέρω εγώ, για να έχουμε καθαρή την τέτοια μας. Ναι. Την οπτική. Και έπαιζε ο Άρχοντας, φίλε. Πολύ κάψα. Πολύ κάψα. Εντάξει, ήταν αντίγεια. Και αυτό ήταν εκεί κοντά. Αυτές είναι σκηνικά νομίζω που σου μένουν, δηλαδή είναι ωραία τέτοια. Δεν μου έχει τύχει κάτι παρόλο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τι ακριβώς, έτσι σε καμένη φάση. Το θέμα είναι ότι στον Τελτόρο του τυχαίνουν συνέχεια παρόμοια τέτοια σκηνικά. Να θέλει να κάνει κάτι και να μην μπορεί. Προσπαθούσε να κάνει το τρίτο μέρος του Hellboy. Και αυτός και ο Perlman το ψηλοδουλεύανε. Πάλι και εκεί δεν βρήκαν δυνάμει. Εκεί νομίζω τους πέρασαν τα χρόνια πλέον. Και πέρασαν τα χρόνια και ξανά 80 εκατομμύρια δεν παίρνει αυτό. Δεν παίρνει. Και έχεις μια Marvel DC τώρα που γίνεται ο κακός χαμός. Και τώρα να σκάσει μύτη κάπου να χωρέσει ένα στούντιο να δώσει 80 εκατομμύρια 100 για Hellboy 3. Που το fan base είναι μικρότερο και έχουν περάσει κανένα δεκαριά χρόνια την προηγούμενη ταινία. Νομίζω 10, δεν θυμάμαι. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ. Οπότε πάντα κάτι γίνεται και την πατάει του. Ξέρετε, το 2008 η προηγούμενη ταινία. Άστε. Έτσι και τα βουνά της Τράδας φάγανε το άκυρο. Χίλιες φορές να μην γίνουν καθόλου. Αν δεν γίνουν τώρα. Παρά να γίνουν κάποια στιγμή. Και αντί για παραγωγός ο Tom Cruise να παίζει όπως θα παίξει τώρα στην καινούργια Μούμιας. Ναι, το οποίο είναι τραγικό. Σαν τρέπει. Και φαίνεται σαν ταινία. Φαίνεται τραγική. Αλλά χίλιες φορές να μην γίνει, γιατί αν θα γίνει και το κάνω κανένα PG-13 στο Ριούλα με πλασματάκια, χαχή, χαχό, και να είναι σούπα ιστορία για να τραβήξουν δεν ξέρω και εγώ τι πιτσιρικαρία θέλουν, ντροπή θα είναι. Δεν είναι Tolkien. Μόλις σεβασμό στον Tolkien, παιδί μου, δεν έχει βίο τέτοιο Tolkien.
Κατάλαβες. Δεν έχει βίαιο κόσμο, τόσο brutal κόσμο, τόσο περίεργο κόσμο. Έχει πολύ περίεργο κόσμο ο Lovecraft. Ήρθε λοιπόν ο Κθούλου να μας σώσει από ένα τέτοιο ζωφερό μέλλον. Λες, ε. Άντα, είναι για καλό. Περνάμε σε θέματα μας. Ναι, νομίζω και δεύτερο θέμα με τον Ντελτόρο. Δεν είναι δεύτερο θέμα, είναι, είναι η συνέχεια του Pacific Rim, το οποίο το, η δεύτερη ταινία την οποία την έχει δει ο Ντελτόρο, έχει πει τα καλύτερα λόγια για το σκηνοθέτη, ο οποίος είναι αυτός που έφτιαξε την πρώτη σεζόν του Daredevil. Okay, ναι. Ωραία. Πρώτη ταινία νομίζω. Πρώτη του ταινία, ναι. Ο Steven D. Knight. Okay. Όπου λέει ότι ο λόγος που δεν έκανε αυτό στο Pacific Rim το 2, που μιλάμε για την τελειότερη ιδέα για ταινία που υπάρχει ever, δηλαδή έχουμε ένα γιγάντια ρομπότ το οποίο παίρνουν για ρόπαλο ένα ολόκληρο τάνκερ και βαράνε με αυτό στα κεφάλια τεράστιων τεράτων. Εγώ έχω την εντύπωση ότι βλέποντας ο Michael Bay αυτή την ταινία είπε, εγώ γιατί δεν το σκέφτηκα αυτό ρε πούστη μου και να κάνω κάτι ακόμα πιο μεγάλο που θα ήταν πολύ πιο βαρετό. Ναι, ρε φίλε, πόσο πιο ωραίο Transformers είναι το Pacific Rim. Γαμάτο είσαι, ναι. Πόσο γαμάτο είναι. Λοιπόν, είπε στην ίδια τεράστια συνέντευξή του ότι ο λόγος που δεν κάνει το Pacific Rim το 2 είναι επειδή η φάση είναι καπιταλισμός. Αλλάζουν χέρια οι εταιρείες, ναι, και γίνεται ένα μπαστάρδημα. Αυτό, ότι η κινέζικη εταιρεία, η Wanda, πήγε και έδωσε λεφτά, αγόρασε τη Universal ολόκληρη, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια, και αυτό καθυστέρησε την παραγωγή για τουλάχιστον 9 με 10 μήνες. Και του είχαν πει για 9 με 10 μήνες, άφησε, έριξε άκυρο στο θέμα, στο Pacific Rim το 2, προχώρησε στα άλλα του project, Pinocchio και ξέρω εγώ, βγάζει μια... έχει ανακοινωθεί ότι θα κάνει την σκοτεινή μεταφορά, όχι παιδικό τέτοιο, σκοτεινό τέτοιο, θα είναι γαμάτο. Και μια ακόμα ταινία... Μου θέλει κούκλα να γίνει αληθινό αγόρι, δεν θα γίνεις ποτέ. Ακριβώς. Το έχει αφήσει νομίζω, έχει ανακοινώσει μια άλλη ταινία που θα βγει... Το Shape of Water. Ναι. Το οποίο είναι fantasy sci-fi στο δεύτερο, όχι στο δεύτερο παγκόσμιο, στον ψυχρό πόλεμο. Στον ψυχρό πόλεμο, και είναι κλασικός Ντελτόρο που δεν ακούγεται να έρθει την ταινία, μικρού budget, στα δικά του γούστα, στα δικά του τέτοια, και θα τρέξει νομίζω, χωρίς να έχω δει τίποτα, χωρίς να ξέρω τίποτα, νομίζω ότι θα τρέξει πάρα πολύ καλά. Αλλά πάει και το Pacific Rim. Εντάξει, μπορεί να είναι και για καλό. Δεν ξέρεις. Ντελτόρο είναι αυτός, ρε φίλε, το μυαλό του είναι άπειρο. Θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει, παιδί μου, και θα βρει κάτι, ας πούμε, για το... για να κάνει, ρε παιδί μου, να μας προσφέρει κάτι πολύ μεγάλο. Ωραία. Πάμε σε όσα έχουμε δει, φίλε μου. Πάμε να δώσουμε μια ροή στην εκπομπή μας. Πάμε. Πάμε, γιατί αυτά που θα δούμε από τον επόμενο μήνα, ας τα μην τα αναφέρουμε τώρα. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Νομίζω υπάρχει χρόνος. Τι έχουμε δει, εγώ τουλάχιστον είδα αρκετά πραγματάκια. Είπαμε, πάνω από 10 από... θα είναι τα θέματα μας. Θα το πάω ανάποδα. Θα πω πρώτα τις σειρές. Για πες. Είδα το Walking Dead και πάλι, που δεν ήθελα να το δω, αλλά τότε και δεν μ' άρεσε. Είναι η 7η, δεν θυμάμαι τι, ξέρω εγώ. Το οποίο όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Γιατί. Αλήθεια. Όλοι λένε ότι το τελευταίο επεισόδιο μέτρησε. Δεν μέτρησε καθόλου. Έτσι, ρε. Δεν μέτρησε καθόλου. Θα κάνω spoiler, να ξέρετε, συμμαζευτείτε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να προ... Κάτσε πάουσα. Spoiler για το The Walking Dead σεζόν 7. Νομίζω. Έχω χάσει την πάρα. Όποιος δεν το έχει δει και νοιάζεται, μπορεί να πάρει μπούλο. Ακριβώς. Ξεκίνω. Υποτίθεται ότι έχει τον Νίγκαν, ο οποίος επί 14 επεισόδια, 15, γκρινιάζει, κάνει ράνι, λέει ατάκες, χαζογελάει, κάνει τον ερωτήλο, κοβαλάει το ρόπαλο, το ξύνει στα αρχίδια του και κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Γυρνάει αριστερά, γυρνάει. Μα έχει τέτοιο σερματόπλεγμα, τι ξέρει. Δηλαδή, είναι μπάντας τύπος. Αλλά το παίζει, ρε φίλε, είναι αυτός ο τύπος που μιλάει συνέχεια και φτάνει σε ένα επεισόδιο τελευταίο που υποτίθεται όλοι οι άλλοι από την άλλη πλευρά έχουν γίνει μία ομάδα, όλες οι μικρές κοινότητες και πάνε να κάνουν τον ντου, ας πούμε, στο Νίγκαν. Ένωση κεντρού. Με τρελά όπλα κτλ. Έχουν βρει οπλισμό τρελό κτλ. Αλλά ανταυτού με ένα επεισόδιο που μπορούσε να τρέξει σε τρία επεισόδια,
Για να... Και θα ήταν γαμάτο να τρέξει τρία επεισόδια. Ναι, στα δείχνει όλα, σου κάνουν ένα ντου. Ο Νίγκαν σε αυτού. Γίνεται μια μάχη του κόλου. What? Ναι. Έτσι, ο Νίγκαν κάνει στην Ένωση Κεντρών. Στην Αλεξάνδρε, ναι, κάνει ντου. Okay. Σχεδόν του τη φέρνει, αλλά τη γλιτώνουν αυτοί. Ο Νίγκαν τη γλιτώνει, αυτοί τη γλιτώνουν. Σκοτώνεται η Σάσα, μια μαυρούλα που γούσταρε εκείνο το στρατόγκαυλο με το μουστάκι το τραγικό που είχε. Η οποία πήρε μεταγραφή, ναι, για το Star Trek και την καινούργια σειρά. Πρίξει και με αυτήν εκεί ένα-δύο επεισόδια να μιλάει αυτή με τον άλλον, στον όνειρό τη και αυτά. Και πιο πριν, στον όνειρό τη, ναι. Και ήτανε, είναι, η φάση, oh. Είναι η φάση που πάει. Που την έχει βάλει ο Νίγκαν σε ένα φέρετρο. Και την πάει ρε παιδί μου να τη δείξει, ας πούμε, στα Αλεξάνδρα. Ξέρεις τι, θα τη σκοτώσω αν δεν μου κάνεις κάτι, ξέρω εγώ, μαλάκα μου. Τη Σάσα. Ναι. Και η Σάσα έχει μπει μέσα και έχει πάρει ένα χαπάκι για να πεθάνει. Και όταν θα ανοίξει ο άλλος το φέρετρο, να έχει γίνει ζόμπι να τον φάει. Το οποίο το προσπάθησε, αλλά δεν έγινε ακριβώς. Και ενώ έχει πάρει το χαπάκι και είναι μέσα και ακούει μουσικούλα, ξέρω εγώ, και έχει αρχίσει και κλαίει. Ήταν ωραίο σχεδιάκι αυτό. Ήταν ωραίο σχεδιάκι. Γιατί δεν το πέτυχε, μια χαρά ήταν. Δεν το πέτυχε. Δυστυχώς. Γιατί μπορούσε απλά να μαχαιρωθεί, ας πούμε. Δεν είχε όπλα, την είχε φυλακίσει ο Νίγκαν. Ό,τι τέλος πάντων. Γίνεται μια μάχη του κόλλου, βαράνε οι άλλοι στο γάμο του Καραγκιόζη στα 5 μέτρα, έρχεται άλλο, του σκοτώνει 5-6, αλλά οι άλλοι 15 που είναι παραδίπλα δεν του σκοτώνει, του αφήνει να τρέξουν για να του κυνηγήσει λίγο παραδίπλα. Δηλαδή, χάλια κινηματογραφικό, κινηματογράφηση, ερμηνείες, όλο το στήσιμο πολύ μέτριο, να είχαμε να λέγαμε. Πολύ βαρετή σεζόν, ενώ έλεγε ότι κάτι θα γίνει, δεν γίνεται τίποτα. Βγήκαν αυτοί, κλαφτήκανε πάλι. Συγγνώμη, ξέρω εγώ, στην άλλη σεζόν θα είναι πολύ πιο brutal και τα λοιπά. Και ξέρω εγώ. Πάλι κλαφτήκανε. Αλλά νομίζω ότι είναι άλλες δύο σεζόν και ευτυχώς θα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει, φτάνει. Το γουστάρω. Γουστάρω ζόμπι και τρελά. Έχω ταινία με ζόμπι, ας πούμε, τρελή μετά. Αλλά όχι άλλο. Και πάμε στην καλή σειρά. Ποια είναι η καλή σειρά, φίλε μου? Η καλή σειρά είναι το Santa Clarita Diet. Drew Barrymore, Netflix. Drew Barrymore, Netflix, μόνο το Netflix μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, φίλε. Δεν μπορεί να το κάνει, νομίζω, κανένας άλλος. Κανένα άλλο κανάλι δεν μπορεί να το κάνει δίκτυο. Είναι Drew Barrymore με τον Timothy Olyphant. Είναι ο τυπάς, ο γαμάτος από το Crazies και το Hitman, την ταινία Hitman, την πρώτη που έχει βγει, που είναι ωραίος τοπιός, αλλά γενικά εξαφανισμένος. Και τι γίνεται, είναι ζευγαράκι αυτοί οι δύο και είναι η τύπισσα μπαίνει. Από κάτι που μπαίνει στο σώμα της, τέλος πάντων, αρχίζει και θέλει να τρώει ανθρώπινη σάρκα. Ζωντανή. Όχι ψυγείο, κατεψυγμένη, όχι νεκροτομείου, ζωντανή. Δεν είναι ζόμπι, απλά γουστάρει. Και όσο τρώει, το έχει και καύλες τρελές, γουστάρει σεξ τρελό, έχει και ειδικά σεξ από τον άντρα προς αυτήν, με νοής και στοματικό κεφάλι. Δηλαδή, δεν είναι, είναι X-rated, είναι R-rated όσον αφορά το αίμα. Δεν έχει πορνό μέσα, δεν έχει τσόντα. Δεν δείχνει βυζάκι η Drew Barrymore. Όχι, η Drew Barrymore δεν είναι πλέον για να δείξει βυζάκι. Ποτέ δεν έδειξε βυζάκι η Drew Barrymore. Ήταν η την Go Home φάση η Drew Barrymore. Από μικρό κοριτσάκι. Είναι πολύ χακαμένη κομμωδία. Δεν είναι τρόμο, εννοείται με την καμία. Έπαιζε στο E.T. η Drew Barrymore. Ναι, έκανε μικρό το κοριτσάκι. Άντε. Ναι. Νομίζω πως ναι. Και δεν κατάλαβα. Γι' αυτό σημαίνει ότι θα δούμε το Visiting Room. Όχι. Είναι γενικά πολύ. Είναι σαν ηθοποιός και σαν άτομο, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι δεν έχει παίξει καμιά ταινία που ήταν. Που ήταν σε R-rated φάση να δείχνει βυζιά και τα λοιπά. Κομπλέ. Έλα, ναι. Στο E.T. έπαιζα. Είναι ωραία η κομμωδία. Δεν είναι κάτι αμάν-αμάν. Okay. Mm-hmm. Αλλά είναι 20 λεπτά επεισόδια, 25 λεπτά. Και έπαιζε και στον Τόνι Ντάρκο, ναι, το κοιτάς. Τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, πολύ ωραία. Έχει ωραία σκηνικά γιατί είναι στα προάστια, με κάτι καμένους παραδίπλα, ξέρεις, Αμερικανούς με τα λεφτά τους, κάτι μπάτους, κάτι περίεργους από εδώ και από εκεί που μπερδεύονται. Πολύ feel good φάση. 10 επεισόδια, μια χαρούλα, μισά ωράκια. Είναι ότι πρέπει, ρε παιδί μου, ένα Σαββατοκύριακο από βαριέσαι να βγει, δεν είσαι καλά. Καλή ώρα σαν εμένα που έχω αλλεργία, ας πούμε, και δεν θέλω να σηκωθώ από το σπίτι κτλ. Είμαι μέσα στη μίξα κλπ. Τώρα μην με ακούτε, το κρατάω με νύχια και με δόντια. Τη μίξα. Ναι. Μόνο εγώ το ξέρω αυτό, φίλε μου. Μόνο εσύ το ξέρει. Είναι για να περάσει ένα Σαββατοκύριακο, χαλαρά να βλέπει 2-3 επεισόδια από εδώ και από εκεί, τέλεια. Santa Clarita Diet για comedy φάση σκηνικά είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πάμε ταινίες. Μπες στις ταινίες, φίλε μου. Έχεις, εδώ βλέπω τη λίστα σου.
το Oscar ανδρικού και διασκευασμένου σενάριου Manchester by the Sea. Manchester by the Sea. Όπου το χτύπησε το σκαράκι ο Άφλεκ ο μικρός, ο Casey. Η μικρή βοηδοκεφαλή της οικογένειας των Άφλεκ. Είναι και αυτός μοσχαράκι. Μοσχαροκεφαλή θα πεις. Ναι, είναι μοσχαράκι. Δηλαδή αυτό το βλέμμα που έχει το αμίλητο στο Manchester by the Sea και σε όλες τις ταινίες, που μιλάει με τα μάτια που λένε οι άλλοι. Ωραία ταινία, δεν ήταν κακή ταινία, ωραία. Mm-hmm. Ήταν καλή ταινία, δεν mm-hmm. ήταν 7 στα 10 ας πούμε. Οριακά αλλά ήταν, δεν ήταν 7 στα 10. Αλλά είχε εσωτερική σκάφη ως δράμα ρε παιδί μου, που όλα υπονοούνται, το οποίο είναι καλό, μου αρέσει. Αλλά πολύ με το έτσι θέλω ο Άφλεκ να είναι εκεί και να κοιτάει σαν το μοσχάρι. Αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, όπως το έκανε ο αδερφός του στο λογιστή, στην περιπέτεια που ήταν πολύ καλή περιπέτεια, νομίζω ότι βγαίνει το φυσικό του. Αν το βάλεις να ερμηνεύσει μιλώντας, δεν θα μπορέσει. Και γι' αυτό του κάτσε η ιστορία. Είναι μια καλή δραματική ιστορία, ωραίο δράμα. Έχει από πίσω το ρε παιδί μου μια ανάπτυξη χαρακτήρων καλή. Το πάει καλά, έχει καλή κορύφωση. Έχει 2-3 σκηνές που είναι πολύ δυνατές. Σε αρπάζουν στο δραματικό το τέτοιο. Στο δραματικό. Ναι. Δεν κλαις. Δεν σου έρχεται όμως, θα σου το πω έτσι, είσαι ωραία. Εντάξει. Αναλόγως. Αν σου έρχεται καλά. Αναλόγως του σε τι φάση είσαι, ρε παιδί μου. Αλλά για Όσκαρ ανδρικού ρόλου δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το πάρει. Αν θα τάξιζε. Είναι απλά μια πολύ καλή ταινία. Δεν είναι όμως κάτι που θα πει από ρεφιλή τι γαμάτη ταινία ήταν εκείνη. Δηλαδή τώρα. Και έμενα μπαλάκα με το τι γινόταν μέσα, με το τι βαθύ νόημα είχε. Κλασική αμερικάνικη πόλη ξεχασμένη κάπου σε μια παραθαλάσσια περιοχή στη μέση του πουθενά, με προσωπικά δράματα σήμερα των ανθρώπων που σιγά σιγά ψάχνουν να βρουν ρε παιδί μου την άκρη. Μπεκρούλιαζε αυτό, έκανε μια μαλακία, σκοτώθηκαν τα παιδιά του, μετά δεν μπορούσε να βρει άκρη στη ζωή του. Σποίλ! Ναι, εντάξει, τώρα πέρασε ο καιρό. Την προτείνει εν τέλει. Τι βλέπετε, ναι. Ναι, την προτείνω. Μετά την προτείνω. Μην τρελαίνει το όμω. Δηλαδή δεν θα τρελαθεί κιόλα. Απλά εμένα μου βγήκε αυτή η κακία, να το πω έτσι ρε παιδί μου, γιατί άκουγα και άκουγα τόσο πολλά πράγματα και βλέπα τέτοια ανάλυση πάνω για την ταινία. Και λέω ρε φίλε, τόσο γαμάτο θα είναι δηλαδή. Όχι, δεν είναι τόσο γαμάτο. Αλλά είναι καλή ταινία. Ωραία. Και από την υπερβολική ανάλυση περνάμε στον Michael Bay. Περνάμε στον Michael Bay. Στο Michael Bay, αλλά σε. Βασικά αυτές τις δύο ταινίες, η μία του Μπέι, η άλλη του Πίτερ Μπεργκ, είναι παν πακέτο. Δεν θα χωρίσουν ποτέ. Είναι για την 25η Μαρτίου της Αμερικής αυτής της ταινίας. Λοιπόν. Για το στρατόγκαυλο. Ναι, είναι στρατόγκαυλίαση, έχει μέσα αρκετή. Ναι, ναι. Αλλά είναι ωραία η στρατόγκαυλίαση που έχει. Μπορώ να πω, τολμώ να πω. Που βγάζω σπυράκια συνήθως μετά τις ταινίες, παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη του Michael Bay το 13 ώρες. Είδε... Παρ' όλα αυτά, τι είδε και τι δύο, ποτέ σε μαλάκι. Τι είδε και τι δύο, κοίταξε. Φανταρελίκη. Ο Μπέι, ρε παιδί μου, ενώ είναι σπασαρχίδας γιατί κάνει κάτι ενώ μπορεί να το κάνει σε 2 ώρες και να είναι γαμάτο, το κάνει 2 ώρες και 24 λεπτά τώρα, α πούμε, τώρα οι 13 ώρες. Είναι η αληθινή ιστορία στην Βενγκάζη κάποιων φανταριών εκεί πέρα, επίλεκτη μονάδα, κάτι ξέρω εγώ, που είναι κρυμμένοι και προσπαθούν να βρουν κάτι για τον εχθρό, τον Άισις και λοιπά και του κάνει μύτη κακή. Και γίνεται το Ελλάδα. Η κακή. Η κακή, ναι, ξέρεις. Κακή είναι, ναι, ρε, έτσι λέει. Η ταινία αυτό λέει. Όσον αφορά τη δράση, mm-hmm. είναι γαμάτο. Είναι πολύ ωραία η ταινία δράση, ρε παιδί μου. Δεν είναι Hacksaw Ridge του Mel Gibson που ήταν mm-hmm. Και αντιπολεμικού τύπου λίγο τέτοιο και καλά. Αλλά αντιπολεμικού δεν είναι. Καταλαβαίνεις λίγο στο τέτοιο του, του ήρωα. Εδώ έχεις φαντάρια ρε παιδί μου, εξοπλισμένα από πάνω μέχρι κάτω, σαν να στακεί με τελευταία τεχνολογία όπλα. Έχεις από την άλλη τους άλλους με κάτι ρουκετοβόλα, Καλάζνικοφ και διάφορα αντιστοίχους βελνικούς όπλα. Ναι, είναι. Counter Strike. Ναι, τέτοια φάση είναι ρε παιδί μου. Όσον αφορά τις σκηνές μάχης, είναι πολύ ωραία. Τα σκηνικά όλα τρέχουν μια χαρά, τρέχει ωραία η ταινία. Ακόμα και υποκριτικά, πράγμα που δεν το περιμένεις, στέκει πολύ καλά η ταινία για το είδος της. Εννοείται ότι εκεί που έχει πρόβλημα είναι στο Αμερικανιά η κακή εδώ τελειώνει ας πούμε η ταινία και είναι ο φαντάρος ξέρω εγώ με το που είναι σαν Transformer ντυμένος με τα όπλα και τρέχει αφού έχουν γαμηθεί το σύμπαν γύρω τους και έχουν γλιτώσει
εκείνη ο άλλος ο καημένος που τους βοηθούσε εκεί πέρα, τι είναι αυτός. Ο Μπεγκαζιανός. Ο Μπεγκαζιανός, πού Μπεγκάζι. Λιβύη, κάπου εκεί γύρω. Λιβύη, συγγνώμη. Λιβύη. Ναι. Και είναι ο άλλος εκεί ο Λίβιος και του λέει: πρέπει να βγάλετε άκρη με το πρόβλημα που σας απασχολεί με τον εμφύλιο σας. Τον οποίο σας το προκαλέσατε, ρε μαλάκα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάθεται τώρα ο Φάνταρος, έχει καθαρίσει όλο το σώμα αριστερά δεξιά και έχει προκαλέσει τον εμφύλιο. Και έχει δώσει και τα όπλα στον Άισις. Τώρα αυτά τα λέμε εμείς γιατί τα ξέρουμε. Okay. Ο Φάνταρος δεν τα ξέρει. Τα υποψιάζεται μεν, γιατί μέσα το λένε. Πετάζει 2-3 πόντες ότι υπάρχει και ένα ηθικό κάτι, ξέρω εγώ, αλλά λέει και τη μαλακία του. Για 2 ώρες ταινία θα ήταν τέλεια περιπέτεια. Για 2 ώρες και 24 λεπτά λίγο κουράζει. Τι λες, ρε μαλάκα, για 2 ώρες και 24 λεπτά. Και είναι ο Μάικλ Μπέι, φαντάσου ότι πήρε 50 εκατομμύρια για να κάνει αυτή την ταινία. Που με 50 εκατομμύρια άλλοι θα κάνανε παπάδες. Έλα, ρε μαλάκα. Και πάμε τώρα στο δεύτερο στρατόγκαυλο και αμερικανοθρεμένο, αμερικανοχαρή και full αμερικάνα σκηνοθέτη, ο οποίος είναι πολύ περίεργος τύπος. Δεν ξέρω πώς έχει αυτός ο τυπάς βγάλει αυτές τις ταινίες και δεν είναι καμία πολύ κακή ταινία. Μιλάμε για τον Peter Berg, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει. Λοιπόν, δες τώρα Rundown, Friday Night's Light, Kingdom, με τον πώς το λένε ρε, με τον Legolas. Όχι, δεν είναι αυτό το Kingdom, συγγνώμη. Είναι με τον Jamie Foxx και τον Chris Cooper, μια περιπέτεια. Ναι, okay. Hancock. Το Hancock είναι και κάμω τη ταινία σου, λέμε. Έχει κάνει το Battleship, που είναι μια πολύ μέτρια sci-fi ταινία τότε που ήταν τη μόδα στα Transformer, αλλά το πιάσε το τέτοιο του ρεπέτα. Παίζει Κυριάννα μέσα, μια παίζει χαρά. Παίζει Κυριάννα, μια χαρά. Lone Survivor. Το οποίο είναι από τι μεγαλύτερε αποτυχίε τη Disney. Είσαι πρακτικά μιλάς πάντα. Γιατί άμα το πάρεις και από κριτικούς και από γενικά feeling που άφησε, σαν περιπέτεια ήταν πολύ ωραία. Κάτσε, sorry. Δεν είναι survival, αυτή που λέω. Ναι, πάλι με το Marky Mark εδώ, πάλι Mark Wahlberg. Δηλαδή το γουστάρει τρελά. Και είναι ταινίες, ρε παιδί μου, που ξέρει τι κάνει. 40 εκατομμύρια budget, έσοδα στην Αμερική μόνο 130 εκατομμύρια. Το μόνο! Κομπλέφιλε, κόβει χρήμα ο τύπος. Μετά το Lone Survivor, πάει στο Deepwater Horizon. Που και αυτό το είχαμε μιλήσει πριν. Σου άρεσε αυτό. Και αυτό καλή ταινία. Πάλι με τον Marky Mark. Πάλι με τον Marky Mark. Και έχουμε τρίτη ταινία με τον Marky Mark. Μήπως μου αρέσει ο Marky Mark. Το Patriot's Day. Ναι. Mm. Το οποίο Patriot's Day μιλάει για το μαραθώνιο της Βοστόνης το 2013 με την έκρηξη που έγινε τότε στον τερματισμό, το θυμάσαι. Το 2013, όχι. Σε live τέτοιο ρε παιδί μου, μεταδίδω το μαραθώνιο. Ήταν από τους μεγαλύτερους μαραθώνιους νομίζω στην Αμερική. Και τη στιγμή του τερματισμού, αφού έχουν περάσει οι πρώτοι και είναι κάτι άλλοι από πίσω που τρέχουν εκεί πέρα με κάτι κολλάνε και τέτοια, σκάνε μύτη κάτι εκρήξεις, κάτι βόμβες και σκοτώνονται αρκετοί και μετά έχουν καλά δύο μάθει ποιοι το τους πιάσανε, ναι, τους πιάσανε. Είχαν μετά καταδίωξη, σχεδόν φέραν το στρατό στην πόλη, αποκλείστηκε η πόλη με το στρατό, είχαν μπει κάτι και στα σπίτια μέσα, είχαν απαγόρευση κυκλοφορίας, είχαν τρελά κυνηγητά, ρε παιδί μου. Ήταν δύο αδέρφια νομίζω. Γιατί το κάνουν αυτό? Για τζιχάντ φάση. Σίγουρα. Ναι, ναι, όχι, ήταν και το είχαν και οι άλλοι τρελαμένοι από εδώ πλευρά. Το είχαν πάρει πάνω το, ότι ξέρετε, ναι, okay, είναι δικό okay. μας τέτοιο χτύπημα. Mm. Και σαν ταινία και αυτή είναι, ενώ δεν το περιμένεις, λες τώρα ένας μπάτσος. Τραβάει πρώην detective, έχει πέσει σε μπάτσο γιατί έκανε μια μαλακία, ήταν λίγο κολοπιδαράκι μάλλον ο Μάρκι Μάρκ. Σκάνει μύτη στο μαραθώνιο, προσέχει και τον κόσμο, μην κλέψει κανένα τίποτα, κλάει μάι ξέρει μαλακίε, σκάνει βόμβε και αρχίζει κυνηγητό, πλακώνουν FBI μαλακίε όλοι και αρχίζει τον ανθρώπινο κυνηγητό για να βρουν αυτού που το κάνανε. Είναι ωραία δεμένη ταινία. Παρόλο που είναι και αυτήν 2 ώρε και 10 λεπτά. Δεν σε αφήνει, παιδί μου. Έχει την αγωνία του εκεί που πρέπει για τέτοιου είδου ταινία. Καλά, μέσα Αμερικανός δεν το συζητάμε. Έχεις καρακαβλώσει, λες αυτό είναι. God save us. Έχεις κατουρίσει τα μπούτια σου. Πάμε, ξέρω εγώ, να βομβαρδίσουμε τη Συρία καλή ώρα. Τους κολόμαυρους, τους βρωμιάρδες. Ναι. Και είναι στε κομπλέ. Αν δεν είσαι Αμερικανός, θα πεις για το είδος της ταινίας είναι μια χαρά. Δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ την τεράστια προπαγάνδα που περίμενε να έχει. Δεν την έχει. Όλο του περίεργου δεν την έχει. Όπως και το Lone Survivor του ήδη ήταν. Κρατάει κάποιες ισορροπίες. Ναι, μεν. Υπάρχει, γιατί άμα το δεις, δες το απ' την άλλη, παιδί μου, σε χτυπάνε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ωραία. Θα έχεις ένα αίσθημα, ρε παιδί μου, εθνικής τέτοιας, ρε παιδί μου, ανάτασης κάπως, εθνικοφροσύνης,
η μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού. Αν έχει χτύπημα εδώ μέσα, δεν στα δικιά του πλευρά, οκ. Okay. Γιατί δεν έχει να κάνει ταινία να ψάχνουν να βρούνε κάποιου κακού στην άλλη άκρη τη γη, ψάχνουν να βρουν Αμερικανού πολίτε. Οι οποίοι απλά θρησκευτικά και από ρίζε έχουν καταγωγή. Δεν θυμάμαι πού είναι ακριβώ, θα σα πω. Συρία, δεν θυμάμαι πού είναι. Okay. Σαν ταινία είναι κομπλέ. Πάμε αυτά γιατί στρατόγαυλοι. Ναι, λίγο μας... Το στρατόγαυλο έμφετο της εκπομπής. Η τελευταία ταινία όμως είναι «Πάμε η Ιαπωνία μεριά». Ρίχτω ρε φίλε, αυτή την ταινία, αυτή αξίζει να τη δει ο κόσμος. Αυτή αξίζει να τη δεις. Είναι, είναι γαμάτη ταινία. Δεν περίμενα να έρχεται από πουθενά. Εντάξει, του 15. Δεν είναι τέλεια ταινία, ωραία. Ναι. Δεν είναι τέλεια ταινία. Έχει λατώματα, αλλά δεν περιμένεις αυτό που θα δεις. I am a hero. Ένα action horror του 2015 η ταινία, το 2016 βγήκε επίσημα στην Ιαπωνία και μετά από κάποιο φεστιβάλ βγήκε και στον υπόλοιπο κόσμο. Τι έχουμε, ένας τυπάς ο οποίος σχεδιάζει τα δικά σου τα μάγκα. Είναι δηλαδή μάγκακα. Είναι μάγκακα, μάγκακα. Ο οποίος δεν έχει μεγάλη επιτυχία γιατί όπου και να πάει τρώει άκυρο ας πούμε από εκδοτικούς κτλ. Δεν του κανένας δεν του βγάζει το μάγκα του ας πούμε. Είναι μαζί με κάτι άλλο εκεί πέρα. Δεν είναι μάγκας. Δεν είναι μάγκας, ναι. Ο οποίος είναι και εξπέρ στη σκοποβολή. Αλλά εδώ είναι μάλλον ένα inside joke που θέλανε να κάνουν φάσεις προς τις αμερικάνικες ταινίες zombie. Που ανά πάσα στιγμή με κάθε επιδημία σκάνει άλλη με τα όπλα και όποιον βρει θερίζεις. Τούτος εδώ, γυρνώντας από τη δουλειά σου, νομίζω, ναι. Και πάει σπίτι που τον έχει κλειδώσει απ' έξω η γκόμενά του, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μαλακούλης και δεν έχει λεφτά και η άλλη θέλει λεφτά και ζωή και τα λοιπά και ξέρω εγώ. Και βαρέθηκε τις αποτυχίες του και είναι αποτυχημένος, λουζεράς και δεν κάνει τέτοιο. Και έχει πέσει τα πατώματα. Βλέπει κλειδαρότρυπα την γκόμενά του να αρχίσει να συσπάται στο κρεβάτι. What? Να συσπάται. Κάνει κάτι. Κάνει τέτοιο, ξέρω εγώ. Κοπανιέται τρελά. Αλλά βλέπει, αν είναι CGI, είναι. Πραγματικά αληθοφανέστατο. Αν δεν είναι CGI και είναι ηθοποιοί αυτό το κάνουν, είναι τρομερά βλήγιστα άτομα αυτοί που το κάνουν. Δηλαδή θα δεις τον άλλο να γυρνάει το σώμα. Δεν μπορείς να φανταστείς ρε παιδί μου το τι σκηνικά έχει μέσα. Το πως γυρνάει το σώμα, πως γυρνάει. Εντάξει έχει το CGI σε πολλά σημεία που φαίνεται, κάνει μπάμ από πέρα. Ακολουθεί επιδημία ζόμπι. Τα ζόμπι όμως είναι διαφορετικά. Έχουν κρατήσει, για παράδειγμα, ένα ταρίφας, τον έχουν δαγκώσει στο χέρι. Έχει πάρει τους από τον ήρωα με μια μαθητριούλα με το κοντό το τέτοιο. Με το μινάκι. Ναι, κλασικό τέτοιο. Που αναρωτιούνται γιατί πέφτουν θύματα βιασμού, ξέρω εγώ τι φορά είναι κοντό. Μιλάς τέτοια. Και... Πάρ' το πίσω. Μα κάνει να αναρωτιούνται τέτοιο. Τι σημαίνει, ρε. Η άλλη γυρνούσε και έκανε έτσι και το βρακάκι από πέρα ήταν. Στην ταινία αυτή. Ναι. Πολύ βιασμό. Και στην πέσα. Γι' αυτό. Εντάξει, μιλάμε για Ιαπωνική ταινία, είναι άλλη φάση. Ναι, καταλαβαίνω. Παιδί μου, είναι το χιούμορ τέτοιο. Καταλαβαίνω. Είναι από την επίρρεια χαπιών και αλλαγών. Έχουμε ένα τέτοιο όμω, ρε φίλε. Τα τωρινά στη ξάνθη, δεν λέει. Α, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι. Αφόσον του βιαστέ τη άλλη. Α, δεν το ξέρω, δεν το άκουσα. Έγινε μια ολόκληρη φάση. Τι ήταν αυτή γνωστή, τέλο πάντων. Γιατί από όσο αφοώθηκαν, θα σου πω. Είχαν δόντι. Αυτή με μικρογιό. Ναι. Ξέρω. Μάλλον. Απλά η φάση ήταν αυτό, ρε, ότι το κορίτσι αντιλόταν καλύτερα. Α, όχι. Το σχολείο μου δεν είχα κάνει, κύριε παιδί μου. Διάβαζα προχθές ότι υπάρχει ένα κίνημα που στην Αμερική. Όχι, ναι. Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία. Που σιγά σιγά αρχίζει και μεγαλώνει, που αναφέρει ότι θα πρέπει να σταματήσουν, ξέρω εγώ, σε κόμικ να βγάζουν κοπελίτσες από σχολείο με κοντές φουστίτσες, να τις βιάζουν τέρατα, να τις πιάνουν τον κόλο διάφοροι. Δεν δούμε ξανά τίποτα. Σε τσόντες στο ένα στο άλλο, γιατί αυτό λόγω χαμηλού μορφωτικού επίπεδου σε πολλές περιοχές, κάποιοι που έχουν πορωθεί από αυτό βλέποντάς το ότι σε κόμικ είτε σε ταινείς, είτε σε τσόντες είτε ξέρω εγώ πού, πάνε και το εφαρμόζουν στην πραγματική ζωή. Πράγμα που δεν γίνεται, δεν είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει τέτοιο. Και υπάρχουν μεγάλα κρούσματα, ρε παιδί μου, τέτοια και υπάρχει ένα θέμα κάπου το διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί το συγκράτησα, α πούμε, τώρα που το συνέβησα. Και πού ήμασταν στα ζόμπια.
Τα ζόμπια. Ότι κρατάνε τις συνήθειές τους εκεί. Ναι, είναι ο Ταρίφας, τον έχει δαγκώσει και εκεί που τους πάρει παιδί μου, αρχίζει ο Ταρίφας και ενώ αρχίζει παραμορφώνει το πρόσωπο, αρχίζει και λέει: εγώ είμαι σωστός στη δουλειά μου, είμαι εδώ τυπικός, κάνω να έχει γίνει ζόμπι ήδη. Προσπαθεί να σε δαγκώσει, τον κοπανάει ο άλλος ένα σούτ και αυτό συνεχίζει και λέει το δικό του, ξέρω εγώ. Ένα λογίδριο ρε παιδί μου που κάνει κύκλο συνέχεια. Και κάνει ήδη κινήσει. Δηλαδή θα δει ζόμπι με χαρτοφύλακα και κινητό να είναι στο χέρι. Και να λέει σαν να μιλάς για το χρηματιστήριο σου. Ξέρεις, ο κλασικός ο τέτοιος, ο καπιτάνας. Θα δεις άλλο που είναι αθλητής. Τι έκανε άλλο ένα ύψος. Θα κάνει άλλο ένα ύψος. Συνέχεια. Θα δίνει. Βέβαια, μα δει σάρκα, τρέχει. Αλλά θα κάνει άλλο ένα ύψος όταν δεν βλέπει. Το οποίο έχει το γούστο του, έχει το χαβαλέτο. Τι να είναι. Είναι ότι να είναι, αλλά έχει το χαβαλέτο, ρε φίλε. Και συν της άλλης, ο ήρωας κάνει το αστείο ότι είναι εξαιρετικό στη σκοποβολή, αλλά ενώ πήρε το όπλο του μαζί να προστατευτεί, έχει ξεχάσει να πάρει την άδειά του από το σπίτι. Οπότε είναι ενάντια στον νόμο να κυκλοφορεί με ένα όπλο και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αφού δεν έχει την άδεια οπλοφορίας μαζί του. Και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζώα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Καταλαβαίνεις. Είναι αστιάκι αυτό για τέτοιες αμερικάνικες ταινίες. Όπως καταλάβετε, είναι γαμάτη καμενιά, αλλά είναι ωραία καμενιά. Αν σας αρέσουν τα Ιαπωνέζικα, βουρ. Μην περιμένετε τρελές χορολογίες. Έχει τα καλά του στοιχεία. Έχει το χαβαλέτο. Έχει και την κοιλιά του, αλλά είναι μια χαρακτηρία. Τέτοιες ταινίες, ναι, μπορείς να δεις άφθονες στο 4ο Horrorland Film Festival. Σωστός, έχεις δίκιο. Έγινες που συνέδεσα. Έτσι. Πλαγίως. Λοιπόν, το Horrorland είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ ταινιών τρόμου το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται ταυτοχρόνως σε 5 ή 6 πόλεις. Ξεκίνησε τις 3 προηγούμενες χρονιές Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πρώτη εβδομάδα Αθήνα, δεύτερη εβδομάδα Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, στα καπάκια, αμέσως όλες οι προβολές μεταφέρονται Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως έχει αλλάξει το τέτοιο, το πλάνο. Έχουμε Αθήνα 4 με 10 Μαΐου και 11 με 17 Μαΐου. Ταυτόχρονα έχουμε προβολές σε Θεσσαλονίκη στην αίθουσα Βακούρα, στις αίθουσες Βακούρα, Λάρισα, Ρόδο, Ηράκλειο και Αλεξανδρούπολη. Το οποίο είναι πολύ καλό πράγμα, παιδί μου, γιατί αυτές οι πόλεις ειδικά και η Θεσσαλονίκη, όχι μην την βγάζουμε απ' έξω, δύσκολα βρίσκουν πάτημα για να πάνε να δουν μια ταινία τρόμου καλή, είτε τωρινή, είτε πιο παλιά, ή κάτι κλασικό ή κάτι που δεν έχει παιχτεί σινεμά. Και είναι καλό να προβάλλονται, ρε παιδί μου, έτσι τέτοιες ενέργειες που είναι. Τώρα αυτό είναι λίγο πολύ μεγαλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές. Όσο πάει και πιο μεγάλο γίνεται. Το οποίο είναι καλό. Θα φανεί και ο κόσμος, γιατί υπάρχει κόσμος που λέει ότι γουστάρουμε τις ταινίες τρόμου, θέλουμε να τις δούμε. Ελάτε και εδώ. Εδώ πρέπει να δώσουν τώρα υποστήριξη καλή και να πάνε να δούμε όποια ταινία υπάρχει. Όποια ταινία γουστάρουν τέλος πάντων. Και φέτος έχει ωραία πράγματα, αν και δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Θα έχει, έχει στο sci-fi τρελεράκι, ωραίο τρελεράκι που μέσα έχει μερικά έτσι tiny κομματάκια από ταινίες που έτσι και τις έχει. Μιλάμε για φοβερό πρόγραμμα. Ειδικά το αφιερώμα στα 80's, στο sci-fi horror. Ο χαμός. Ο χαμός. Για επίσημες προβολές καινούργιες, σιγά σιγά αρχίζουν, ανακοινώνονται κάποιοι τίτλοι φεστιβαλική πρώτα-πρώτα, αλλά θα αρχίσουν νομίζω και στην πορεία να ανακοινώνονται και τα πιο μεγάλα ονόματα του φεστιβάλ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί μιλάς εδώ και μία ώρα, ρε φίλε. Τα είπα όλα. Και πρέπει να σε πω κάτι. Εγώ θα είμαι πιο γρήγορος. Γιατί? Γιατί, ρε φίλε, δεν μας φτάνει το 3ωρο έτσι όπως το πας. Μια χαρά μας φτάνει. Άλλη μια ώρα να μιλήσεις εσύ και έχουμε μια ώρα μετά να πούμε τις τρεις ταινίες. Κάπως έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μας ακούει κάποιος είτε live είτε on demand, είτε μας έχει κάνει download, γιατί μπορείς να το κάνεις και αυτό. Έτσι ακριβώς. Έτσι, ναι. Να μας ακούεις την ώρα που πηγαίνεις στη δουλειά σου, την ώρα που είσαι στο αμάξι. Ακριβώς. Εγώ ας πούμε. Τώρα περιπατώ στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ακούω 6 με 7 διαφορετικές εκπομπές, Αμερικάνοι και Αυστραλοί. Και έναν Άγγλο. Ναι, είναι μια Αυστραλή. Κάτι Αυστραλή πολύ ωραία. Σίδνεϊ και Μελβούρνη, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, ακούω 6-7. Γιατί δεν ακούς τους πατέρες τους Άγγλους? Φίλε, δεν έχουν καλά. Δεν έχω βρει τουλάχιστον κάποια καλά podcast. Τον Κέρμοντ, ξέρω να κατέβασε που πες τα reviews του Κέρμοντ.
Τι να σε πω τώρα, εγώ αυτά κατεβάζω. Να σου πω τα κάνω στο μέλλον. Ακούω αυτά τα 6-7 podcast την ώρα που πηγαίνω στη δουλειά. Μία ώρα με παίρνει για να πάω και μία ώρα με παίρνει για να γυρίσω. Είναι ακριβώς για να ακούσω 2 επεισοδιάκια. Ωραία. Σωστό σου πεις. Έτσι με πάει η εβδομάδα. Τα έχω. Έτσι. Δεν θα έλεγα κάτι. Λοιπόν, μας κατεβάζει με κάτι. Όποιος μας ακούει μπορεί να αφήσει και ένα σχολιάκι. Το chat είναι ακριβώς κάτω από τον player. Τα comments είναι ακριβώς κάτω, όπως είναι σε κάθε ιστοσελίδα του κόσμου. Λίγο πιο κάτω από το κείμενο. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το πούμε. Το ξέρεις πως όχι. Πάμε σε μουσική. Πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια. Και παρερχόμαστε με τις δικές σου καμένες επιλογές. Ωραία, μπαίλτσα και... Περίμενε. Και μπάντζες. Ακριβώς, αλλά πάμε, ρίξτε.
κάθε φορά που χτυπάνε τυφλά. Χάνω κάθε λογική, ίσως δεν πήρα σωστή αγωγή. Μια εβδομάδα προσαρμογή στη νέα εποχή που τρελαθεί το παιδί. Στα παλκόνια κομμένες μπουγάδες και οι μανάδες να ρίχνουν κουμπάδες. Από τα ράτσες να πέφτουν μπουκάλες και άλλοι πηδάνε τα σπίτια σαν γάτες. Κάποιοι χτυπάνε με γκλόγκλο, σκλή και άλλοι που τα καίνε νόστο. Κάω στην πόλη που ζούμε θυμό, κάποιος να ακούσει το συναγερμό. Monkey Bros Show, δεύτερο μέρος. Μετά τη λογοδιάρια δικιά μου, ακολουθεί η λογοδιάρια του Τάσο Μπαρ. Τάσο Λοδαπός, φίλε μου. Τάσο Λοδαπός από τα Lidl. Από τα Lidl, ρε φίλε. Θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Αλλά πραγματικά, από τα Lidl. Από τα Lidl. Από τα Lidl. Ναι. Αυτό είναι, ρε. Αυτό είναι. Δηλαδή, χάνεις την ταυτότητά σου μετά από λίγο καιρό. Τι χάνεις? Τι αυτό ήταν? Γιατί την είχες? Ναι, ναι. Οκ, γαμώτα. Οκ. Πρέπει να τα εσωτερικά αστεία θα τα καταλάβετε σε μερικές εβδομάδες. Οπότε πατήστε κανένα follow στο Springer για να είσαι ενήμερος για το πότε. Πότε ο Τάσος Λοδαπός θα γίνει Τάσος Λοδαπός από τα Lidl. Ακριβώς. Έτσι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εσύ τι είδες τώρα αυτές τι μέρες που δεν είχαμε εκπομπές? Τι έχω δει αυτές τις εβδομάδες που δεν κάναμε εκπομπή και ήμασταν στο Φαντασμαγόρια? Τι είδαμε? Είδαμε το Why Him. Το Why Him, φίλε, είναι ταινία με τον James Franco και τον Brian Cranston. Είναι από τον John Hamburg, ο οποίος αυτός ο τύπος είναι γνωστός για το... Είναι γνωστός για κάτι? Zoolander 2. Μόνο αυτό έχω να πω. Με τον John Hamburg και τη φάτσα που έχει δεν είναι γνωστός ούτε αυτό. Ναι, σωστό. Λοιπόν, συγγνώμη για το σχόλιο για τη φάτσα του, αλλά αυτό το επίθετο δεν είναι γνωστό. Όχι για τη φάτσα του, το παίρνω πίσω. Με τη φάτσα που έχει και το επίθετο που έχει. Νομίζω ότι εγώ θα μιλάω. Συγγνώμη, πες. Λοιπόν, το Why Him είναι χαζοκομωδία
την οποία θα τη βάλεις όταν θα έχεις παρέα και λες να μην βάλω τόσο σοβαρό γιατί πρέπει να προσέχουμε, ας βάλω κομμωδιούλα. Βάζεις αυτήν και περνάς μια χαρούλα. Αν έχεις καλή παρέα και μιλάς καλά. Μια χαρούλα. Έχει μερικά αστιάκια ωραία. Φίλε. Η φάση είναι ότι ο Φράνκο είναι ένας game developer ο οποίος τα φτιάχνει με μια κοπελίτσα. Η κοπελίτσα έχει πατέρα τον Cranston, ο οποίος, ρε φίλε, μετά το Breaking Bad έχει παίξει σε ό,τι μαλακή έχει βρει, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Όχι, έχει παίξει στο Τρούμπο. Και στο Τρούμπο. Okay. Τράμπο, μάλλον. Έχει παίξει. Τρούμπο, δεν ξέρω. Τρούμπα δεν είναι. Πάντως είναι ωραία ταινία και ωραία ερμηνεία. Έχει παίξει και στο Drive. Τι ο Drive? Του Nicholas Winding Refn. Με τον Ryan Gosling. Α, ναι. Του Drive. Έκανε τον κουτσό. Που επισκέφεζε τα αυτοκίνητα. Έκανε ναι. τον κουτσό. Ναι. Το μπλε. Λοιπόν, εδώ πέρα φίλε θα περάσεις ωραία μερικές στιγμές. Θα γελάσεις μερικές ακόμα στιγμές. Πολύ reference παίζει. Game of Thrones, μου είναι από εδώ από εκεί. Κατάλαβα, okay. Για να πιάσω και να τάκα να είναι λίγο ναι. να το νιώσει ο άλλος οικεία το όπλο. Ναι. Τι να το νιώσει οικεία. Οικεία. Και οικεία γιατί είναι προϊόν προς πώληση το τέτοιο. Ναι. Οπότε να προτείνω, δες το μόνο αν έχεις παρέα καλούτσικη ή παρέα ζευγάρια. Ναι. Τέτοια φάση. Κατάλαβα. Μην το δεις. Δεν θέλεις. Δεν θες να σκεφτείς πολύ, βάλε το Why Him. Γιατί αυτό. Γιατί αυτό. Okay. Γιατί μην βάλεις ένα γαμάτο, μια καλή γαμάτη περιπέτεια, ας πούμε, πιο παλιά. Ποιο, το Μπενγκάζι το 13 ώρες που μας. Ή το Patriot's Day, τα στρατόκαυλα Αμερικάνικα. Παλιά περιπέτεια καλή, είπα. Βάλε το Die Hard στα να παίζει και να ακούς Yippee-ki-yay, motherfucker. Οκ. Η νέα γενιά δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να το ανακαλύψει. Περνάμε τώρα στα ωραία πράγματα και αυτό το ξεπέταξε γιατί απλά το είδα, οπότε και το ανέφερα. Ωραία. Ωραία. Ναι. Man Seeking Woman, σεζόν 3, τελείωσε πριν από μερικές εβδομάδες. Η τρίτη σεζόν και ήταν concept, είχε concept. Είχαμε τον πρωταγωνιστή μας, τον Josh, ο οποίος γνωρίζει την γυναίκα του. Και βλέπουμε από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο το πώς είναι η σχέση στην αρχή, στη μέση και πώς φτάνει στο γάμο τελικά. Ωραία. Έλα, εγώ δεν το έχω δει ακόμα. Το Μάση και εγώ με φίλο θα σπάει. Είναι μια από τις πιο καμένες κομμωδίες που υπάρχουν στην τηλεόραση. Φυσικά στο FX, το οποίο είναι πολύ μπροστά αυτό το κανάλι. Είναι πολύ μπροστά. Έχει ωραίες ιδέες. Ναι. Η σεζόν ήταν αυτή και η τελευταία, όπως είπες. Τελείωσε με έναν άριστο τρόπο. Ωραία. Φτάσαμε σε ένα κλείσιμο όπου και ο Τζος βρήκε μια γυναίκα η οποία είναι το ίδιο καμένη με αυτόν. Είναι πολύ καμένη. Είναι καλό αυτό. Για να φανταστείς, έχει ένα επεισόδιο που έχει μέσα. Ξέρεις, στην αρχή το Manchester City Woman είχε κάθε επεισόδιο σχολίαζε ένα κομμάτι των σχέσεων. Ωραία. Στερεότυπα πιο πολύ. Στερεότυπα, αλήθειες. Ναι, ναι. Αλήθειες, ας πούμε, όταν φτάνουν οι εξωγήινες από τον πλανήτη σεξ, είναι φίλε μια τεράστια αλήθεια. Εκεί που ο Τζος επιτέλους βρήκε κόμενα και γαμούσα. Του την πέφτουν όλες οι ωραίες. Του την πέφτουν οι εξωγήινες, μπαίνουν μέσα στο σπίτι και λέει. Και σταματάνε τον χρόνο. Και λέει αυτός, τόσο καιρό που ήσασταν, λέει τώρα σε βρήκαμε, μυρίζεις αυτοπεποίθηση. Επειδή έχεις βρει κόμενα. Ναι, και δεν λέω μαλάκα, τόσο αλήθειες. Από το μάσκιο. Ενώ το μπακούρι ακόμα δεν τον είχε πολλές στο χέρι το άνθρωπο. Ναι, ναι, έτσι. Το θέμα είναι ότι μετά αυτό εξελίχθηκε. Η δεύτερη και τρίτη σεζόν ήταν περισσότερο πάνω στις σχέσεις, αλλά και σχόλιο, κορόιδεμα, πάνω στα κόνσεπτ των ταινιών. Μου πιάνεις. Ναι, ναι. Ας πούμε, κάποια μισή επεισόδιο από τα 20 λεπτά, το επεισόδιο. Ναι. Ωραία, το μισό επεισόδιο. Το 1 τρίτο, τα 10 λεπτά, παίζει να ήταν horror και το άλλο 10 λεπτό να ήταν slapstick comedy. Σχολίαζει και αυτό. Ή γνωστές σειρές και ταινίες. Είχε ένα πολύ γαμμένο επεισόδιο στη τελευταία σεζόν που κοροϊδεύει Breaking Bad fans. Ναι. Ναι, και είναι ας πούμε με τις στολές, τις κίτρινες ακριβώς που φορούσαν όταν κάνανε το μαγείρεμα. Ναι, ναι, κατά τα λοιπά. Η σειρά τα σπάει, φίλε.
Έγινε πολύ ωραία. Σχολίασε πολύ ωραία όλη αυτή την κατάσταση που φτάνει από, από την γνωριμία μέχρι το γάμο. Πάρα πολύ ωραίο σχολιασμό. Και με ωραία γλυκούλικα πραγματάκια μέσα σε όλη την καφρίλα. Αυτό. Είναι γαμάτη σειρά. Εγώ δύο σεζόν που είδα. Ναι, θα σε πάρω. Περιμένω εδώ την τρίτη. Περνάμε στο New Girl. Έκτη σεζόν. Ωραία. Τώρα, αυτό το New Girl έχει κάνει. Πρώτη σεζόν παίζει να είναι άριστη. Είναι άριστη από την αρχή μέχρι το τέλος. Η δεύτερη σεζόν επίσης. Τρίτη ή τέταρτη κάνει μια κοιλιά. Και η πέμπτη επιστρέφει γαμιστερότατη. Και η έκτη ακόμα πιο πολύ. Με τη Megan Fox μέσα. Θα δω ποιες την τελευταία σεζόν είναι. Ναι. Θα δω την τελευταία σεζόν. Δεν είναι ωραία σεζόν. Μπορώ να δω μόνο την τελευταία σεζόν. Θα καταλάβω κάτι. Νομίζω ότι μπορείς να την δεις μόνο την τελευταία σεζόν. Ωραία. Εντάξει. Μπορώ να δω μόνο το επεισόδιο που παίζει η Megan Fox. Παίζει αρκετά. Ωραία. Παίζει την κόμενα του Νίκ. Α. Τέλος πάντων. Για όποιους γουστάρουν κομμωδίες τύπου Friends, How I Met Your Mother και τα λοιπά, το New Girl, φίλε, είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Είναι πολύ ωραίες. Είναι παραδόξως και όλη η Αμερική γουστάρει. Πραγματικά τα νούμερα εκτοξεύτηκαν. Ενώ έχει κάνει πραγματικά κοιλιά. Ρε φίλε, είναι αυτό είναι το είναι... ανάλαφρο, φουλ αστείο, λίγο χιψτεράδικο. Είναι το αμερικάνικο ίσο το τέριμο, ας πούμε. Ξέρω, το λέω από ποια άποψη, ότι είναι σειρά που νομίζω τρέχει πάρα πολύ δυνατά στην Αμερική. Ο υπόλοιπος κόσμος την ξέρει γενικά? Όχι. Θα έπρεπε όμως. Αυτό είναι το δικό του. Ναι. Ωραία. Μια χαρά. New Girl. Megan Fox. Megan Fox, ναι, 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 η οποία έρχεται και τρώει και το ακυράκι της. Και αυτή είναι και οι 15 πλαστικές της καινούργιες, ξέρω εγώ, πάνω στην πάπα της. Δεν φαίνεται τόσο ψεύτικη, ναι, ρε φίλε. Νομίζω ότι πάνε και την κάνουν και λίγο μέσα από τις ταινίες που παίζει. Τη φτιάχνουν και λίγο περισσότερο την μάμα, ναι, και φαίνεται τέρμα πλαστικούρα. Κατάλαβα. Ενώ στη σειρά είναι πιο ανθρώπινη. Μπορεί και παίζει, μιλάει κιόλας. Μιλάει και λίγο, ναι, ναι, την αφήνουν. Α, εντάξει. Γιατί στο Michael Bay δεν την αφήνει ο Michael Bay να φύγει. Τι να πει ο Transformers, ναι, που ήταν το τούμπανο που έφτιαχνε. Καταρχήν που πήγε με τον Λεμπούφ. Με τον Λεμπούφ. Και ότι τρέχει εκείνη τη σκηνή να έχει σκύψει και να φτιάχνει το αμάξι. Τη γαμάτη σκηνή. Εντάξει, ναι. Michael Bay. Εντάξει. Πάρε το πορτοφόλι, πάρε ό,τι θες από μέσα. Και έτσι. Rick and Morty, φίλε μου. Αυτό το λες εδώ και πάρα πολλά επεισόδια. Ναι. Το Rick and Morty, δεύτερη σεζόν, τελείωσε με το πιο dark τρόπο που θα μπορούσε, ρε φίλε, να τελειώσει. Ωραία. Τελειώνει και εμφανίζεται ένα κίτρινο πλάτο που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και είναι σε φάση και λέει: παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η τρίτη σεζόν. Μην περιμένετε και στα κοντά. Και γίνεται ένα χαμό. Πότε θα ήρθε, πότε, μα μου. Αλλά αυτό ήταν που έπαιξε το τρελό σκηνικό. Για πες. Και σκάει, φίλε, πρωταπριλιά στο Twitter του Dan Harmon, που είναι ο δημιουργός, και τον ρωτάει ένας πρωταπριλιά: πότε θα βγάλει τη νέα σεζόν? Έχουν περάσει πάνω από ένας χρόνος με το τελευταίο επεισόδιο. Και λέει ο άλλος: τώρα. Λέει ο άλλος: τι τώρα, πρωταπριλιά? Όχι, λέει. Πάνε στο κανάλι, παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Και φίλε, έπαιζε πρωταπριλιάτικα. Την ανεβάζανε. Ανεβάζανε το πρώτο επεισόδιο. Πολύ γαμάδο. Όχι όλη τη σειρά. Ναι, ναι, okay. Ανεβάζουν το πρώτο επεισόδιο και γίνεται χαμός, φίλε. Χαμός. Λογικό το λέω, εντάξει. Και να στέλνει εσύ, μα λέει, να βγει και το Rick and Morty. Και να μην το πιστεύει κανείς. Και να μην το πιστεύουν, ρε. Και κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο επεισόδιο. Είναι αυτό που εγώ περίμενα να δω σε ολόκληρο το μισό της τρίτης σεζόν. Αυτός το ξεπέταξε μέσα σε ένα 15 λεπτό και το έκανε ακόμα πιο dark το πράγμα. Πολύ dark, πολύ dark. Γάμισε τα, φίλε, το Rick and Morty είναι σειρά η οποία είναι σατυρική, ένα σατυρικό animation το οποίο έχει καφρίλα και τα λοιπά, όλα αυτά που μπορείς να φανταστείς από Family Guy, Simpsons, ναι, και τα λοιπά, όλα αυτά, αλλά μέσα σε κάθε επεισόδιο. Πρόσεξε μου λίγο. Ναι. Σε κάθε επεισόδιο μπορεί και να έχει 10 με 15 original sci-fi
ιδέες που σηκώνουν ολόκληρη σειρά και ταινία. 10. Μπορεί να έχει 10 σε κάθε επεισόδιο. Πραγματικά τα κοιτάς και μερικά δεν μπορείς να τα πιάσεις κιόλας. Είναι τόσο περνάνε. Και δεν τους θέλει νοιάζει, δεύτερη... δεν τους νοιάζει καθόλου. Ανάγνωση. Ρε φίλε, θέλει 15η. Και δεν τους νοιάζει. Πετάνε τα κόσμια έτσι. Πάρε. Και εσύ σε what, τι γίνεται, μα μου. Εσύ τα βλέπεις, ο κόσμος τα βλέπει. Οι εταιρείες γιατί δεν τα βλέπουν να το κάνουν. Ναι. Το γαμάτο είναι ότι αυτοί το κάνουν και δεν τους νοιάζει. Με πιάνεις. Κατάλαβα. Στα ναι, πετάνε στη μάπα, πάρε. Μπορεί να μην τα έχεις πιάσει, μπορεί το ένα το άλλο. Θα μπορούσε να χτίσει ολόκληρο franchise Matrix. από ένα επεισόδιο, από ένα πεντάλεπτο επεισόδιο. Αυτό είναι το Rick and Morty, φίλε. Ωραία. Είναι απίστευτο το Rick and Morty. Πάνε δες το Rick and Morty τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, στο επόμενο. Τι έχουμε, πάλι στο σειρά. Επόμενο, φίλο, έχω το Boku no Hero Academia. Καναγκίνα. Boku no Hero Academia. Η δική μου, Boku no, η δική μου, ναι. Ιαπωνικά είναι αυτά, ναι. Hero Academia. Ακαδημία, okay. Ακαδημία ηρών. Είναι, φίλε, ένα άνιμε το οποίο είναι η νέα γενιά των σόνεν, δηλαδή για εφήβους, δυνάμεις, αστείο και μετά περιπέτεια, όλο αυτό το concept το οποίο είχαμε Dragon Ball, Naruto, Bleach, yeah. One Piece. Τώρα έχουμε το Boku no Hero Academia, το οποίο κοροϊδεύει και λίγο όλο το concept του Super Hero. Okay. Okay. Η ιστορία τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν, είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο. Η ιστορία του Boku no Hero Academia είναι ότι γεννήθηκε στην Κίνα. Πρόσεχε, έχει σημαντικό. Στην Κίνα γεννήθηκε ένα παιδάκι το οποίο ψιλοέλαμπε, έκανε έρανα. Ωραία. Ναι. Jesus. Okay. Σε αυτά για μέσα. Όχι Μπούντα. Όχι Μπούντα. Ναι. Α, λες Μπούντα. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Γιατί να λάμπει το μωρό. Γιατί τώρα λίγο να το λέει και να πας Jesus φάση. Τι δηλαδή. Ρε φίλε, ήταν πολύ, είναι πολύ Jesus η κατάσταση. Γιατί το μωρό. Ναι. Ο Μπούντα δεν ήταν μωρό και πήγαινε μάγια. Δεν το ξέρω κιόλας. Ναι. Λοιπόν, που λες. Και από εκείνη τη μέρα αρχίζουν οι άνθρωποι και γεννιούνται οι περισσότεροι, το 80-90% με υπερδυνάμεις. Okay. Από εκείνη τη μέρα. Είμαστε εμείς χρόνια μετά από το σκηνικό αυτό, όπου όλοι πλέον πηγαίνουν στο λύκειο για να μάθουν και τις δυνάμεις τους, να τις ελέγχουν κτλ. Ο πρωταγωνιστής μας είναι ένα παλικάρι, ο οποίος δεν γεννήθηκε. Αν και είναι πορωμένος με όλη τη φάση και θέλει να γίνει σούπερ χειρό. Ανοίξει τη μειονότητα δηλαδή. Ανοίξει τη μειονότητα, ναι. Όχι σου μαύρος. Ναι. Κακό. Τέλος πάντων, αυτός συναντάει τον Almighty, ο οποίος είναι ο πιο μπουρή υπερήρωας, φουλ, έτσι χαρούμενος κτλ. Σας σώζω όλους με χαμόγελο κτλ. Ο οποίος τον γνωρίζει και ο Almighty, επειδή βλέπει το θάρρος του, του περνάει τις δυνάμεις του. Είναι δικό του χαρακτηριστικό. Μπορεί να περάσει τις δυνάμεις του σε κάποιον άλλον. Βρίσκει λοιπόν αυτόν, του περνάει τις δυνάμεις, ο οποίος όμως επειδή δεν μπορεί να ελέγξει αυτή την καινούργια δύναμη, όλοι φαντάζονται ότι το έχουν από πιτσιρίκ. Από μωρά. Από γέννηση. Ακριβώς, οπότε. Ναι. Αυτός έχει τόσο μεγάλη δύναμη που ό,τι τη χρησιμοποιεί, ας πούμε, μπορεί να κάνει ένα μπουκέτο και να του πάει στο χέρι. Τέτοια φάση. Οπότε πάει, μπαίνει στο σχολείο, προσπαθεί να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, καταρχήν για να γίνει ήρωας, κατά δεύτερον για να πάρει τη θέση του Almighty, γιατί αυτός δεν μπορεί να ελέγξει πλέον τις δυνάμεις του. Είναι άρρωστος κτλ. Ναι, ναι. Και όλο αυτό συνοδεύεται από πολύ ωραία κωμωδία, ωραία fights, ωραίους χαρακτήρες. Πολύ ωραία πραγματάκια. Ωραία, έξυπνο. 13 επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος. 2 σεζόν, τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη. Τσεκάρετε το, άμα βλέπετε άνοιγμα, τσεκάρετε το. Και μάλλον το έχετε τσεκάρει, αν βλέπετε. Λογικά, ναι. Όσοι είναι το θέμα είναι ότι εγώ δεν είχα δει ότι έχει δεύτερη σεζόν, έχει ξεκινήσει. Τώρα ναι. Ξαφνικά, δεύτερο επεισόδιο, λέω, όπα ρε φίλε, τα είδα, τα κατέβασα, ωραία το πάει. Τώρα στη δεύτερη σεζόν ξεκινάει το αθλητικό φεστιβάλ. Okay. Όπου καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, έχει αθλοπαιδίες. Αθλοπαιδίες. Έτσι, ακριβώς. Περνάμε στο τελευταίο, στο πρώτο τελευταίο πριν περάσουμε στα μεγάλα reviews. Όντως τα ξεπετάς γρήγορα. Τα ξεπετάω γρήγορα, φίλε, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Okay. Και έχουμε είχα αποθυμένα εγώ, είχα κρατήσει Bojack Horseman, φίλε. Και αυτό το έχει ξαναφέρει. Ναι. Και το Bojack Horseman θα το ξεπετάξω. Γιατί όποιος θέλει να δει πραγματικά τι είναι το Bojack Horseman, μπαίνει στο monkeybrews.gr και βλέπει
το αρθράκι που έγραψα πριν μερικές μέρες, όταν βρήκα χρόνο. Μόλις τελείωσα πριν από καμιά εβδομάδα την τρίτη σεζόν. Είναι Netflix. Έχω βγει τρεις, θα βγει κάποτε και η τέταρτη. Είναι animation. Παλιά σκοπής. Αμερικάνικο style. Μοιάζει με Family Guy, μοιάζει με American Dad, τέτοια πράγματα. Κατάλαβα. Εδώ έχουμε, φίλε, ένα πολύ. Τραγικό σχολιασμό πάνω στη showbiz στην Αμερικάνικη. Ωραία. Ναι. Μόνο ο πρωταγωνιστής μας είναι ένας μεσήλικας, μάλλον γύρω στα 45-50 χρονών, πρώην star της, σε σειρά τύπου Friends. Okay. Ο οποίος έχει βγάλει του πού στα λεφτά και τώρα δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. Κάθε και το τρώει. Τρώω κάθε. Ναρκωτικά, γυναίκες, μάκες, τέτοια. Καίγεται. Καίγεται, φίλε. Ο οποίος όμως βρίσκεται σε μια φάση που καμία από τις σχέσεις που έχει δεν είναι αληθινή. Απολύτως καμία. Δεν έχει κανένα φίλο πραγματικό, δεν έχει ανθρώπους γύρω του, συνεργάτες, σωστούς, τίποτα. Okay. Ναι. Και όλο αυτό τον βαράει. Γιατί είναι στη φάση που προσπαθεί να χτίσει μια σχέση με μια κοπέλα. Τη γαμάει από τα μάτια. Τη σχέση, έτσι. Okay. Πάει να κάνει φίλη, να φτιάξει μια πραγματική φιλία με τον Τοντ. Ο Τοντ. Ρέμπελος φουλ. Παρένθεση, έτσι. Τοντ. Ρέμπελος φουλ. Κάθεται όλη μέρα. Κάνει μαλακή σε όλο το επεισόδιο. Και την κάνει τη φωνή του ο Άρον Πολ. Από το Breaking Bad. Και μόλις ακούσει τη φωνή, λες, ναι, λέει και το Beach. Ρέμπελες. Δεν το λέει. Yeah. Αλλά τέτοια φάση. Και ρε φίλε, είναι πολύ στεναχωρητικό αρμαλά αυτό το τέτοιο. Πάρα πολύ. Δεν βλέπω happy end. Όχι, φίλε. Κανένα. Απολύτως. Κανένα. Μπράβο. Και όλο αυτό έχει και την κωμωδία του μέσα. Γιατί είναι horseman ο άνθρωπος. Το άλογο. Ναι. Είναι όλοι είναι μισό κάτι, μισό άνθρωποι, μισό. Α, όλοι ζώα. Χαρακτήρες. Οι περισσότεροι, εκτός από τη γυναίκα. Μόνο αυτή είδα ότι είναι φουλ άνθρωπος. Οι άλλοι είναι, αυτός είναι μισός άλογο, ο άντρας της Αλληνής είναι μισός σκύλος. Και ο Τόντι είναι άνθρωπος. Αυτό πως εξηγείται, αυτό. Όχι, δεν νοιάζεται. Α. Οι παπαράτσι είναι όλοι περιστέρια, για κάποιο λόγο. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι παίζουν πολύ ωραία αστεία, τα οποία περνάνε απαρατήρητα. Καταλάβεις. Ναι. Ας πούμε, είναι ο Mr. Peanut Butter, είναι ο σκύλος. Κάθεται στο, ξέρω εγώ, κάπου κάθεται και ακούει ένα. Και αμέσως τα αυτιά του χρωκ. Τα οποία όμως δεν ασχολήθηκε με καθόλου η φάση για αυτό το πράγμα. Απλά το κάνει το αυτί. Ναι. Και εσύ λέει, μαλάκα. Ξέρεις, από σκυλιά και τα λοιπά. Και αυτό γίνεται συνέχεια, όλη την ώρα. Έχει, πετάει συνέχεια διάφορα τέτοια μικρά. Καλό. Ναι. Καλό, ρε φίλε. Ακούγεται. Ακόμα δεν το έχω δει, εννοείται. Ναι, ρε φίλε. BoJack Horseman. Τρεις σεζόν από 13 επεισόδια. Netflix. Τρεις σεζόν, Τρεις σεζόν. Και οι τρεις σεζόν έτσι δυνατές. Ναι. Ναι. Κι όμως. Είναι τόσο καλές και οι τρεις σεζόν. Δύσκολο πράγμα. Και πιστεύω ότι και η επόμενη που θα έρθει θα είναι πολύ δυνατή. Όλοι οι χαρακτήρες είναι σε πολύ κακή φάση. Τι και καλό το λέω. Οπότε βοηθάει αυτό. Ναι, ρε φίλε, είναι όλα πολύ ό,τι να είναι. Εδώ στο τελευταίο έβλεπα, είχε πέσει ακριβώς τα τελευταία επεισόδια με τα Όσκαρ και σχολίαζε τα Όσκαρ. Okay. Ναι. Και εντάξει. Ό,τι θες. Έγραψε. Σάτυρα, έγραψε. Τελειώνω με το Hidden Figures. Το Hidden Figures θα το ξεπετάξουμε μία σειρά, φίλε μου. Την έχεις δει και εσύ την ταινία. Την έχω δει και εγώ. Έκανε την οσκαρική της πορεία. Είναι αληθινή ιστορία. Μιλάμε για τρεις γυναίκες οι οποίες δουλέψανε στο πρόγραμμα που έστειλε τον πρώτο Αμερικάνο σε τροχιά και ήταν οι πρώτες μαύρες που δουλέψανε εκεί. Βασικά στην NASA. Ναι. Εκεί. Τις πήραν σε σοβαρά. Όχι μόνο αυτές οι πρώτες. Είχε γενικά η NASA μαύρες. Τέτοιο, απλά αυτές πήραν κάποιο ρόλο πιο, τέτοιο, πιο σημαντικό από αυτό της γραμματέας, ας πούμε, ή της κάποιας δακτυλογράφου, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ναι, να πάρουν το project πάνω τους. Ναι. Λοιπόν, με μία σειρά, εγώ θα το πω χωρίς να είναι κακό αυτό για την, για την ταινία, είναι ότι αυτό είναι αυτό που λέμε μια μαύρη
αγιογραφία. Αυτό είναι η ταινία. Αξίζει που είναι αυτό, αλλά δεν πάει παρακάτω. Είναι απλά μια αγιογραφία από μαύρους για μαύρους. Τελεία. Έχει και λίγα πράγματα και παραπάνω. Και εγώ πριν λίγο μ' άρεσαν κάποια πραγματάκια. Βασίζεται υπερβολικά στο πόσο απίστευτη είναι η ιστορία. Ναι, όντως, είναι όντως από τις απίστευτες ιστορίες. Ακριβώς. Και όντως τη βοηθάει αυτό το ότι είναι απίστευτη ιστορία να αναδείξει τα προβλήματα των μαύρων και το πώς άρχισαν μια εξομάλυνση. Τώρα μιλάμε για την Άσο και είναι πιο πολιτισμένο το περιβάλλον από το να είσαι, ας πούμε, στο Ντιτρόιτ, ξέρω εγώ, ή κάπου αλλού που τρώγανε το ξύλο στον δρόμο. Και εμένα μ' άρεσε, το πιάσα αυτό που λέω στο τέτοιο, μ' άρεσε για ένα ακόμα λόγο παραπάνω, γιατί έπαιζε η Τζανέλ Μονάε, αν το λέω σωστά, η τύπησα που την είδαμε και στο Moonlight, η γκόμενα του drug dealer του τέτοιου, του δικού σου, του Μαχερσάλα του Αλή. Αλή, ναι. Αυτό μου άφησε το Moonlight πιο πολύ μένα, ωραία ταινία ήταν όμως. Μ' άρεσε και εγώ αυτό που λέω, είχε ένα πολύ καλό feeling. Σου άφηνε πολύ καλό vibe, ρε παιδί μου. Σου άφηνε λίγο το τι μαλάκες που είμαστε, που είναι οι άσπροι, πόσο άδικοι ήταν κτλ. Για καλό, αλλά απ' την άλλη, ρε φίλε, είναι τέρμα αυτό. Δεν σου δείχνει, δεν είναι σαν το Moonlight που σου δείχνει και το πώς και η ίδια η κοινωνία των μαύρων έχει τα προβλήματά της. Ναι, απλά το Moonlight διαδραματίζεται στο τώρα. Εκείνο διαδραματίζονταν σε μια εποχή που μέσα ναι, είχε τις διαφορές. Ναι, αλλά σου λέω ότι είναι μια αγιογραφία. Και το αξίζει η γυναίκα. Προφανώς έφτασε να είναι η πρώτη μαύρη που δουλεύει σε μεγάλο project στην ΑΣΑ. Το αξίζει προφανώς. Αλλά για να είναι ολοκληρωμένη με ταινία δεν πρέπει να έχει ένα άλλο υπόβαθρο. Σωστά. Θα πρέπει να είναι πιο συνολικά καλύτερη ιστορία. Στην ιστορία που θα πει. Ακριβώς. Τα ξεπέταξε όλα σε λιγότερο, φίλε, από πόσα λεπτά. Κοίταξε, εντάξει. 40 λεπτάκια. Περίπου 40 λεπτάκια. Εντάξει, με πέρασε, αλλά σου λέω είχα αποθυμένα. Εγώ είχα να κρατήσω αποθυμένα. Δηλαδή, είδα ταινίες και δεν μπορούσα να τις συζητήσω με κάποιον, γιατί τρέχαμε, ας πούμε, εμείς για το Φαντασμαγόρια και λέω, με ποιο να πω για αυτή την ταινία. Θα το πω τώρα όλα μαζί εδώ. Και δεν ήταν και τίποτα μάνα-μάν. Ήταν καλές προσμετρίως, καλές ταινίες. Ωραία. Και γι' αυτό αξίζει τον κόπο να μιλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Προς το τελευταίο μέρος μας. Θα βάλουμε μουσικούλα, αλλά πριν από αυτό πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν για μας. Ωραία, monkeybros.gr, μπαίνεις φίλε το site. Τα σπάει απείρως. Η αρθογραφία αρχίζει και αυξάνεται. Reviews, events. Θέλεις καινούρια βιβλία. Θέλεις παραστάσεις, θέλεις θέατρα, θέλεις φεστιβάλ. Από όλα, θέλεις, τα πάντα μέσα. Μας ακούτε μέσω του Monkey Bros. Έχει το player εκεί στο... Πατάς να μπαίνεις και στα που είστε καλύτερα το επεισόδιο, δεν σε αφήνουμε επιλογή. Έτσι ακριβώς, και μετά άμα θέλεις παίζεις λίγο με τα κουμπάκια. Βρίσκεις επεισόδιο που θέλεις. Σχολιάκι από κάτω αφήνετε ό,τι γουστάρετε. Και άμα πας εκεί πάνω δεξιά θα βρεις και το shop. Στο shop, φίλε, κάνεις το support σε εμάς και ό,τι άλλο προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά δεν σε αφήνουμε έτσι. Προσφέρουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Καταρχήν έχει το Vader, όχι το Vader, έχω σκαλώσει. Είναι το Darth Vader. Τα τσιράκια είναι Stormtroopers, οι μαύροι Stormtroopers. Αυτή ήταν, νομίζω, η οδηγή. Η προσωπική φρουρά, ναι. Που λες, βρίσκεις εκεί μέσα limited copies των 10 τεμαχίων Stormtrooper μαύρο 16GB μέσα φορτωμένο με 5 εκπομπές οι οποίες δεν έχουν κυκλοφορήσει και δεν νομίζω να κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή, ίσως στο μέλλον σε ένα limited edition. Ναι, με κάποια κυκλοφόρητα. Ακριβώς. Μέσα θα βρεις και άλλα πραγματάκια από φίλους μικρού μήκους ταινίες, από φίλους συνεργάτες μας, φίλους και συνεργάτες. Επίσης θα βρεις και το μπουκέτο. Το μπουκέτο, το οποίο είναι μια φάση η οποία τρέχει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, είναι gift sets, πακέτα. Επιλέγεις από τα διαθέσιμα είδη βιβλίων το αγαπημένο σου και σου λέει ένα πακέτο
μπουκέτο. Ένα μπουκέτο in your face, όπου απολαμβάνεις, φίλε μου, καταπληκτική λογοτεχνία, είτε αυτή είναι φανταστικού είτε είναι adult. Αυτά μέχρι στιγμής. Σε δύο πακέτα, ανάλογα η τσέπη σου πόσο βαθιά είναι. Οπουδήποτε στην Ελλάδα, εννοείται. Φυσικά κτλ. Μην διστάσετε δηλαδή. Αν είστε κάπου μακριά, υπάρχει τρόπος να σας έρθει το πακέτο. Μέσα θα το δεις φωτο... Ναι, είναι μακρύ το χέρι μας. Ναι. Μέσα θα δεις φωτογραφίες από τα προηγούμενα πακέτα μας. Ωραία. Στο τελευταίο είχαμε concept τον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Τον ξέρεις τον Ανδρέα Μιχαηλίδη? Τον ξέρεις? Σίγουρα τον ξέρεις. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, φίλε, είναι, έχει στο πακέτο το δικό του βιβλίο, το αμόνι που τραγουδά, και έχει κάνει μετάφραση στον Τζο Αμπερκρόμπι, ο οποίος είναι ένας από τους μεγάλους ξένους λογοτέχνους του φανταστικού. Οπότε διαβάζεις ένα με μετάφραση του Μιχαηλίδη και του Μιχαηλίδη το βιβλίο και συγκρίνεις, φίλε μου. Κοσεπτάκι ωραίο. Μέσα έχει, είχε μπρελοκάκι, μαμού από εδώ, από εκεί, ωραίο πακετάκι. Τέλειο, ωραίο, τέλειο ωραίο πακετάκι. Τέλος, θέλω να πω και να προτείνω στον κόσμο που ποιος βρίσκεται Θεσσαλονίκη, 19 του μηνός, Τετάρτη, ρα, να, έχει την έκθεση φωτογραφίας Young Messiah Paradox. Η έκθεση αυτή θα γίνει στο Space Lab Μοναστηρίου 18. Ωραία. Ωραία. Οι φωτογραφίες είναι του Αλέξιου 30 Φιλίδη, ο οποίος έχει περάσει από το CD Talking με το project του Unroot και τα λοιπά και τα λοιπά. Χίλιαδες project έχει ο άνθρωπος. Orphanatic λοιπόν. Η έκθεση φωτογραφίας είναι εμπνευσμένη από το προσφυγικό και έχει ως σκοπό καταρχήν να σου δείξει ένα, μια άλλη ματιά του θέματος, αλλά και μέσα στην έκθεση θα υπάρχει, θα γίνει μια ομιλία από, με κύριο ομιλητή καθηγητή, τον ομότυπο καθηγητή του Απιθύτα, τον Τσιάκαλο, γνωστός. Ναι. Στο κομμάτι των δυνατοτήτων που δίνουμε και ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη στους πρόσφυγες, οι οποίοι αν είναι υπό την σκέπη μιας ΜΚΟ, τα πράγματα βαίνουν πιο καλά όσο γίνεται βασικά, ενώ αν δεν είναι, τότε φίλε τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ενώ μπορεί να έχουν βγει αποφάσεις είτε για μετεγκατάσταση είτε για επανένωση με τις οικογένειες, αυτοί να μένουν επί μήνες στην Ελλάδα χωρίς καμία υποστήριξη. Αυτοί, όλα τα έσοδα της έκθεσης πάνε σε τέτοιες οικογένειες. Η έκθεση είναι φανταστική, οι φωτογραφίες του Αλέξη είναι φανταστικές και θα έχει μουσικό event όπου θα παίξουν διάφοροι DJs και παραγωγοί της πόλης και εγώ μέσα σε αυτούς. Διάσημη DJ και παραγωγής της πόλης. Αυτά not, not. 19 Απριλίου λοιπόν, Space Lab, του Μοναστηρίου 18. Είναι λίγο πριν τον ΟΣΕ. Ναι. Είναι λίγο πριν τον ΟΣΕ. Η Space Lab είναι τεράστιο. Φαίνεται, ναι, φαίνεται, είναι μεγάλος χώρος. Okay, το έχετε στην ατζέντα, σημειώσει 19 Απριλίου, γιατί πρέπει. Ακριβώς. Λοιπόν, πάω να ακούσουμε λίγο κομμάτια και επιστρέφουμε σε λίγο με τα κύρια review μας, γιατί έχουμε κι άλλα, έχουμε άλλα τέσσερα. Έχουμε πράγμα ακόμα. Rising, oh, 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 oh
not even the devil man smell. Cause we got the constant mood. Hungry Babylon rule, let's smoke that shit. See them a hungry, see them a lonely, see them a killing to get more. My people against my people, but I ain't I dancing on rivers that's flood of water. First I wanna have a little chat about the government. Political miserable faces destroying us, I'm sick of them. They want us to be slaves in a world without democracy. Added people of the media society. Pawns of the chess game playing the monopoly. Silly little people listen to authority. They say they're giving us the right education. But what the fuck is the right education? Education based on desegregation. Education based on discrimination. Education based on the faulty history of our nation. Until you reach your pension. They sell our properties and our ground every day. Never give up, put your head up, fight, don't be afraid. They sell our properties and our ground every day. Never give up, put your head up, fight, don't be afraid. Don't give up the fight, no matter what dirty tricks them are gonna try. Yo, don't give up the fight, politicians not care for the youths, them are strive. Yes, don't give up the fight, no matter what dirty tricks them are gonna try. Again, don't give up the fight, politicians not care for the youths. Must drive. 3 months of the ragga jump, occupation of a rasta man over your system in this crazy land. Break the system that makes you mad, your little man. 3 months of the ragga jump, occupation of a rasta man over your system in this crazy land. Break the system that makes you mad, your little man. Counter. Count all your blessings as a meaningless fighter. Rearrange your thoughts before you break down your shelter. Raise your glass or raise your lighter. Be yourself now, reach for the crown. Your spirit is that therapy to lift you from the ground. Tell them I'm ready, man, I'll tell them again. Tell them I'm ready, man, I'll tell them again. We're striving, we're not cool, not the fire surviving. We now wanna back our wire
sacrificing desire, the order of the father. Jaja give the fire and rain. Uniting with reggae music all the borders. Babylon forces dividing us in colors, avoiding all the obstacles and troubles. Make every enemy your friend. Don't give up the fight, no matter what dirty tricks them are gonna try. Yo, don't give up the fight. Politicians not cheer for the youths, them are strive. Yes, don't give up the fight, no matter what dirty tricks them are gonna try. Again, don't give up the fight. Politicians not cheer for the youths, them are strive. 3 months of the ragga jump, occupation of a rasta man over your system in this crazy land. Break the system that makes you mad, your little man. 3 months of the ragga jump, occupation of a rasta man over your system in this crazy land. Break the system that makes you mad, your little man. Τρίτο μέρος και τελευταίο που θα περάσουμε στα κύρια review μας. Αυτές οι δύο φορές μέχρι τώρα εδώ καταλήγουν. Όλα καταλήγουν εδώ. Μετά από 10-30 πράγματα τα οποία έχουμε προτείνει ή τελικά όσα είπαμε δεν τα προτείνουμε. Που έχουμε να μιλήσουμε για προτάσεις και λοιπά μετά από πολύ καιρό. Οπότε έχουμε μαζέψει πράγμα, πρέπει να το μοιραστούμε μαζί σας. Θα σας δώσουμε τα φώτα μας. Ακριβώς. Εσείς τα δικά σας. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε και ωραία πραγματάκια τα οποία έρχονται στο Monkey Radio και στο MonkeyBros.gr. Στείλμε στην Μπαχάμες. Στη συνέχεια. Έχουμε κλείσει για Απρίλιο πολύ ωραία πραγματάκια. Ναι. Έχουμε εκπομπή τώρα. Εδώ πέρα. Τα λέμε. Και μετά την Τρίτη. Έχουμε το πρώτο Serious Talking Film. Έλα. Πέρα. Όχι City Talking. Όχι City Talking. Είναι το πρώτο Serious Talking. Ο οποίο. Θα το αφήσω έκπληξη. Να το πει. Λοιπόν, στο πρώτο Serious Talking θα έχουμε. Θα έχω καλεσμένους. Όπου θα μιλήσουμε για σοβαρά. Α κάνουμε και για σοβαρά θέματα. Θα συναντήσουμε σοβαρά. Θέλω να πιέσω κουβέντα με έναν Και έπαιζε ταυτόχρονα. Έπαιζε κάτι ταυτόχρονα, ναι. Ήρθαν εδώ, μας ενημέρωσαν από το. Από το control. Από το control. Ναι. Καταρχήν έχουμε control. έχουμε control. Λοιπόν, πάμε ξανά την αρχή. Πες το πάλι, ναι. 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 Ναι, το λύσαμε νομίζω. Ναι, το λύσαμε. Δεν ακουγόμαστε καθόλου. Σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Μπορείτε να επιστρέψετε στο control. Ναι, ναι μπορείς να. μπορείς να επιστρέψεις στο control. Ναι, έχουμε δεύτερο. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Κλείσε την πόρτα. Γιατί θα ακούσει. Και με ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, πάμε ξανά την αρχή. Πάμε πάλι. Στο monkeybros.gr και στο Monkey Radio θα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία έρχονται στη συνέχεια. Την Τρίτη που
μας έρχεται, έχω καλεσμένο στο πρώτο series talking τον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ είναι διερμηνέας, είναι από τη Συρία, δουλεύουμε μαζί σε μια δομή φιλοξενίας προσφύγων ανήλικων και θα μιλήσουμε για τη Συρία. Okay. Θα μιλήσουμε για το lifestyle, για τη θέση της γυναίκας, για το φαγητό, για τη διασκέδαση, τέτοια πράγματα. Okay. Πράγματα τα οποία, ας πούμε, εγώ μπορεί να είχα, που δεν με θεωρώ ένα άτομο που, έχει, που είναι full στα στερεότυπα, να τα έχω, και όμως κάποια πράγματα τα είχα. Ναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν τα γνωρίζουμε βασικά καθόλου. Ένα οπότε... παράδειγμα που το ρώτησε μια φορά εκεί στο άσχετο, ψηφίζουν πιστεύεις οι γυναίκες στη Συρία? Ναι ή όχι? Εγώ είπα, θα έλεγαν ναι. Εγώ είπα όχι και τελικά ψηφίζουν. Και από εκεί μου ήρθε η ιδέα. Λέω ρε φίλε, πραγματικά ακόμα και εγώ είχα γιατί κάποιο... να μάθουμε κάποια πράγματα για τη Συρία, τη Συρία, σαν Συρία. Ακριβώς. Προπολέμου. Mm-hmm. Και για μια μουσουλμανική χώρα. Έχω κι άλλα στη συνέχεια. Δεν είναι μόνο μουσουλμανική χώρα. Κατά κύριο λόγο. Ούτε η Ελλάδα είναι μια χριστιανική χώρα, να το πω έτσι. Έχουμε και καθολικούς, έχουμε και βουδιστές, έχουμε και μουσουλμάνους. Α, εντάξει, οκ, okay, ναι, καταλαβαίνω. Αυτά λοιπόν, τα οποία την Τρίτη θα τα συζητήσουμε μαζί με τον Ιμπραήμ και τον Αλέξανδρο, άμα μας κάνει τη τιμή και έρθει και αυτός. Ωραία, να τα μιλήσουμε έτσι σοβαρά και ωραία στο πρώτο series talking. Και στη συνέχεια έχουμε συγκροτήματα, έχουμε και άλλα πράγματα, έχουμε και καλεσμένος για την επόμενη, για τη μεθεπόμενη κυρία, και γιατί η επόμενη είναι το Άγιο Πάσχα. Το Άγιον Πάσχα. Τα στοιχήματα πέφτουνε, θα αναστηθεί ή όχι? Θα αναστηθεί ή όχι? Λοιπόν, αυτά. Μετά από ένα μεγάλο κενό το οποίο μας έκοψε από πολλή παπαρολογία για ταινίες και σειρές. Ναι. Και μαμού πόρτες και τα λοιπά και προβλήματα. Καταρχήν έχουμε control. Πώς σου φαίνεται εσύ που μας ακούσε αυτή τη στιγμή? Έχουμε control room. Έχουμε άνθρωπο που προσέχει κάθε στιγμή άμα θα κάνουμε λάθη ή όχι. Και έρχεται κατευθείαν το κεφάλι, χτυπάει το κεφαλάκι. Παιδιά εδώ κάτι έχετε κάνει. Λοιπόν, το πρώτο από τα κύρια review μας είναι το Legion. Σειρά του FX. Βρίσκεται στον κόσμο των X-Men και είναι... σε... βρίσκεται στον κόσμο του. Στον κόσμο του, ναι. Το Legion νομίζω. Εγώ τουλάχιστον εκεί το άφησα, στον κόσμο του. Δεν ξέρω τι έγινε στην πορεία. Ο δημιουργός του Legion είναι ο Νόα Χάουλι. Αν το λέω σωστά. Χάουλι. 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 Ο οποίος, φίλε μου, είναι αυτός που έχει κάνει το Fargo. Πρώτη και δεύτερη σεζόν. Τρίτη σεζόν. Ακριβώς. Το Fargo, αν έχεις δει Fargo, θα καταλάβεις περίπου τι σημαίνει το Legion. Είναι απλώς το τρελό μυαλό του Χάουλι, ο οποίος χρησιμοποιεί έναν δευτεροκλασάτο X-Men χαρακτήρα, ο οποίος είναι και από τους πιο powerful από όλους, τον Legion, ο οποίος είναι γιος του Ξαβιέ. Ναι, ναι. Spoiler είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το πάει στη σειρά, γιατί δεν μας είχε ενημερώσει ακόμα. Ναι. Αλλά ο Legion είναι γιος του Ξαβιέ. Από τα κόμικ, το ξέρουμε. Από τα κόμικ, δεν είναι σχόλια. Ναι. Είναι τόσο δυνατός, όπου πιστεύει ότι είναι άρρωστος, ότι έχει σχιζοφρένεια. Ή τον έχουν κάνει να πιστεύει. Mm-hmm. Και γενικά, όχι στα κόμικ, είναι σε τέτοια φάση. Γιατί έχει πολλές προσωπικότητες, όπου κάθε μια αναλαμβάνει τα ηνία κάθε τόσο. Οπότε ο άνθρωπος δεν είναι και πολύ να βγει έξω μόνος του, να κάνει γύρους. Okay. Ναι. Τώρα στη σειρά είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται, γίνεται ένας πόλεμος ανάμεσα στους ανθρώπους και στους μεταλλαγμένους, όπως σε κάθε X-Men κατάσταση. Ο Legion είναι μέσα στο ψυχιατρίο, νομίζει ότι έχει σχιζοφρένεια, και σιγά σιγά μέσω βοήθειας μιας ομάδας που δεν μας λένε και ποιοι είναι ακριβώς, δεν έχει τίτλο αυτή η ομάδα, αλλά είναι κάτι σαν παρακλάδι των X-Men. Ωραία. Ναι. Μαθαίνουμε ότι είναι, μαθαίνει και αυτός ότι είναι μεταλλαγμένος, και έχουμε μια τεράστια βουτιά μέσα στην σχιζοφρενική ψυχωτική κατάσταση του Legion. Αυτό είναι όλη μα όλη η σεζόν, μια βουτιά στον ψυχισμό του Legion, όπου μπορεί ο Χόλι να ρίξει ό,τι πράγμα του ήρθε στο μυαλό, να το χώσει μέσα και να δημιουργήσει καταστάσεις, κόσμους και visuals. Ναι. Τα visuals έχουν μεγάλη σημασία σε αυτή τη σειρά. Κατάλαβα τα δύο πρώτα επεισόδια. Full style, φίλε μου. Αυτό είναι. Η σειρά είναι full στιλιστική.
ένα στιλιστικό μανιφέστο. Oh. Άρα, φίλε, τι είπα τι τώρα. Τι λέει, τι ζωγραφίζει, με γράψτε το, γράψτε το. Ακριβώς. Κοίταξε, εγώ είδα δύο επεισόδια. Mm-hmm. Όλο αυτό που λες το είδα στα δύο πρώτα επεισόδια. Ήρθε μετά κάποια άλλα πραγματάκια στην πορεία και δεν μπόρεσα να το συνεχίσω. Το έχω κατά νου να το συνεχίσω. Απλά θα ήθελα να δω κάτι λίγο σε κάποια φάση πιο δομημένο. Όχι, φίλε μου, αυτό δεν είναι καθόλου. Αυτό δεν είναι το Legion. Το Legion είναι άλλη φάση. Θα πάρω κάποια εξήγηση για κάτι τουλάχιστον. Για έστω κάτι κάποια και λίγα ναι, θα πάρεις φυσικά και θα πάρεις. Δεν είναι spoiler το review, δεν θα σου πω. Ναι, ναι, οκ. Okay. Γιατί έχει και καμία σημασία να σου πω, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Φαίνεται αυτό το επεισόδιο. Θέλω να σου πω δύο πραγματάκια, το οποίο δεν είναι και spoiler. Αυτό έχει ένα παράσιτο μέσα του. Το παράσιτο αυτό είναι στην ουσία η συνείδηση ενός άλλου μεταλλαγμένου. Αυτή η συνείδηση, η οποία μπήκε μέσα του όταν ήταν μωρό, ναι, άρχιζε να του αλλάζει την οπτική των πραγμάτων. Και αυτός τον έκανε σχιζοφρενή. Κομπλέ. Κομπλέ. Μετά από μία φάση, στη μέση περίπου τη σεζόν, αρχίζει η μάχη με αυτόν. Μέσα στο, στο ασυνείδητο, στο υποσυνείδητο. Τέλος πάντων, να είμαστε και λίγο, μη μιλάμε με τέτοιους όρους, για να είμαστε σωστοί. Σωστά. Μέσα στο ψυχισμό του, τέλος πάντων. Χρησιμοποιείς αυτό. Ναι, εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay, okay. Αυτό. Ο Dan Stevens είναι καταπληκτικός, ο πρωταγωνιστής. Η Aubrey Plaza. Μισά, την ερωτεύεσαι. Αυτή παίζει τον κακό και καλό μαζί. Τέλος πάντων, και κακό, περίεργο. Και καλό, ναι. Περίεργο, ναι. Έχει μέσα σκηνικά, φίλε, που πραγματικά είσαι λίγο. What? Τι παίζει. Οκ. Okay. Από το πρώτο επεισόδιο φαίνεται ότι έχει. Έχει σκηνικά που τα οποία είναι καταπληκτικά σε κομμάτι, στο κομμάτι της τέχνης της τηλεόρασης. Έχει μια σκηνή που η Aubrey Plaza χορεύει ανάμεσα στις αναμνήσεις του Legion. Okay. Ναι. Νιώσε το λίγο, χορεύει με στολή σε φάση ένα κορμάκι και ένα καλτσόν, φίλε, εντάξει, γιατί είπε σε ένα άλλη φάση και παίζει το κομμάτι είναι το feeling good της αχ πες το Νίνα Σιμών, okay. Αλλά σε remix από Buzz Nectar, okay, remixάει και αυτή να χορεύει σε στυλ striptease χωρίς να βγάζει ρούχα προφανώς, αφού φοράει τα λίγα που φοράει ανάμεσα στις αναμνήσεις του Legion. Σκέψου το. Πριν από δωμάτιο σε δωμάτιο και είναι στην παιδική ηλικία σου, τέτοιο. Και φίλε, είναι εντάξει. Και καταρχήν έχει τεράστιο νόημα αυτό για τη σειρά. Έχει νόημα το πώς αυτή παίζει με τις αναμνήσεις του, αλλά και ο τρόπος που στο δίνει είναι πολύ πιο μπροστά από ό,τι μπορείς να ζητήσεις από μια σειρά. Πόσο μάλλον μια σειρά expert, πόσο μάλλον από μια σειρά super hero. Σίγουρα, ναι, γιατί έχουμε δει και σειρές Super Hero που ήταν πολύ μέτρη. Σαπίλα, να σου πω μια σαπίλα. Iron Fist. Το Iron Fist, μαλάκα, είναι τραγικό. Έχω φτάσει στο 11, το έχω μείνει άλλα δύο. Και πονάω κάθε φορά που πατάω το download και το play. Εντάξει, πονάω. Θα το βγάλεις νομίζω το μαρτύριο. Ρε θα φύγει με Defenders μετά. Εντάξει. Θα σωθεί νομίζω. Ελπίζω να σωθεί. Θα μιλήσουμε σε άλλη μέρα για το ποια είναι τα προβλήματά του. Όχι πολλά προβλήματα. Πολλά ρε φίλε, είναι τόσο τραγική αυτή. Πώς την πατήσαν τόσο. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το Legion 10 8 επεισόδια η πρώτη σεζόν. Πραγματικά αξίζει άμα θες να δεις άλλου είδους τηλεόραση. Άλλου είδους. Εκεί που δεν τους νοιάζει το να σε κρατήσουν. Καταρχήν δεν τους νοιάζει να σε κρατήσουν σαν θεατή. Πώς φαίνεται αυτό. Αυτό γαμάει. Αυτό, γι' αυτό είναι το FX γαμάτο και ο Holy γαμάτος. Γιατί δεν νοιάζει. Δεν τους νοιάζει να σε κρατήσουν για θέτη τους. Εγώ θα κάνω αυτό, κάνω αυτό που θέλουν. Το κάνουν αυτό που θέλουν. Αν εσύ καταφέρεις και κολλήσεις εκεί πέρα και κάτσεις να δεις ό,τι έχουν να παρουσιάσουν, θα μπεις και εσύ στο τρυπάκι. Αν δεν καταφέρεις, εντάξει, είναι μεγάλη, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να στο επόμενο, το οποίο είναι το Nocturnal Animals από τον Tom Ford. Tom Ford. Σε αυτή την ταινία εγώ ήμουνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τρέιλερ. Μ' άρεσε η ιστορία. Ήταν η περίοδος που η Amy Adams ερχόμενη από το Arrival γενικά έσπερνε. Είχε τρομερή ερμηνεία.
μαζί της ο Τζέικ Γκίλινχαμ, που και αυτός είναι τρομερός. Είχε και το Μάικλ Σάνον, τρίτος χαρακτήρας, και αυτός πάρα πολύ δυνατός. Και είχε σκηνοθέτη τον Ντόμ Φόρντ, ο οποίος Ντόμ Φόρντ, εμένα γενικά δεν μπορώ να πω ότι μου γεμίζει πολύ το μάτι. Κοίτα, ο Ντόμ Φόρντ fashion designer, είναι ο design, fashion designer. Πνιγούμε, κάτσε, χτύπα λίγο την πλάτη. Εντάξει, λοιπόν, είναι fashion designer ο τύπος. Ναι. Και έχει κάνει δύο ταινίες όλες και όλες. Και η μία είναι το Nocturnal Animals. Η άλλη ήταν το Singleman. Εντάξει, Klein, ούτε καν ξέρω ποια είναι. Ούτε κι εγώ, αλλά έχει πάρει από εκείνη την πρώτη ταινία πολύ καλά credits, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, σενάριο και στις δύο ταινίες ο ίδιος. Οπότε σημαίνει, λέει πολλά αυτό. Ότι είναι δικά του σενάρια. Και τα έκανε αυτό στην ταινία. Λέει πολλά. Λοιπόν, το Nocturnal Animals είναι μια. Δεν μπορώ να το πω, να το αρθρώσω. Δεν μπορώ. Nocturnal Animals. Τι, εγώ μπορώ. Όχι, εγώ ξέρω ότι μπερδεύομαι. Πες το γρήγορα. Nocturnal Animals. Α, το είπα. Όχι, το είπα. Είναι ένα accent. Nocturnal Animals. Λοιπόν, νυχτόβια ζώα. Ωραία. Έχουμε την Amy Adams, η οποία παίρνει στα χέρια της το χειρόγραφο του πρώτου μυθιστορήματος του πρώην άντρα της. Αρχίζει και το διαβάζει. Εμείς βλέπουμε τη μία αυτήν και το τώρα, τον άντρα της, τη ζωή της, όλη αυτή τη φάση. Την άλλη βλέπουμε το βιβλίο του άλλου. Και λίγο πάμε και στο παρελθόν. Έχουμε. Οπότε έχουμε ταινία μέσα στην ταινία, ιστορία μέσα στην ιστορία. Και flashback. Και flashback. Τι μου άρεσε εμένα από την ταινία, ότι στιλιστικά είναι και η ταινία είναι σαν την τέχνη της, του χαρακτήρα της Amy Adams. Ναι. Αυτό το σύγχρονο, κενό, μοντέρνα τέχνη, το ναι, τίποτα ναι, 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 που έτσι. Κοιτάς ένα τοίχο λευκό. Μα και λες τη γαμά το πράγμα. Η ταινία ξεκινάει με μια χοντρή η οποία χορεύει ό,τι να είναι. Με πολλές χοντρές. Προσοχή σε όποιον πάει να το κατεβάσει. Γιατί? Κυκλοφορεί και μια κόπια που έχει κομμένο το πρώτο πεντάλεπτο της έκθεσης μόδας, της έκθεσης τέχνης μάλλον, που παρουσιάζεται το όλο event. Ξεκινάει στη στιγμή που το αυτοκίνητο φτάνει στον καράζ. Όχι ρε φίλε, χάρη στις χοντρές. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα να το δω, έφτασα και δεν το δω σινεμά. Ήταν η φάση που πηγαίναμε και είχαμε δει πάρα πολλά, δεν μπορούσα να το δω αυτό, περίμενα να το κατέβασα. Αν και νομίζω είχε βγει πολύ νωρίτερα αυτό, στο τέτοιο από ότι στο σινεμά στην Ελλάδα. Προσοχή σε εκείνη την κόπια, μην το δείτε. Έχει το νόημά του. Καλό είναι να τη δείτε την αρχή την ταινία, ρε παιδί μου. Δεν χαλάει την ιστορία αν δεν το δείτε εκείνο. Απλά είναι το πρώτο εισαγωγικό που έχει κάτι να πει και αυτό, ρε παιδί μου. Με τον τρόπο που δίνει την τέχνη και το σώμα του γυναικείου, που λίγο φεύγει από τα στερεότυπα κτλ. Κτλ. Η οποία Amy Adams όμως τη βλέπεις ότι είναι ψυχρή, κενή, κουλτουριάρα, χωρίς να ξέρει τι θέλει. Ξέρεις που φαίνεται αυτό. Ότι δεν ξέρει αν αυτό που κάνει έχει κάποια αξία. Ξέρεις που αλλού φαίνεται αυτό και είναι το μόνο που εκτίμησα από την ταινία πολύ. Ότι και οι χρωματικές παλέτες που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης δείχνουν αυτό το πράγμα. Όσο βλέπεις την Amy Adams στην πραγματική ζωή, όλα είναι σε ένα ψυχρό μπλε. Όταν πας στο βιβλίο που βλέπεις στην ουσία το... όλα όσα γίνονται εκεί έχουν πάθος μέσα. Και αυτός ο οποίος παίρνει τη γυναίκα και την κόρη του αλουνού και τη σκοτώνει, βιάζει. Λε. Και μετά αυτός που ψάχνει να βρει το δολοφόνο, τους δολοφόνους, όλα είναι σε ένα θερμό κόκκινο φύλλο. Έρημος, τέτοια φάση. Και αυτό μου δείχνει εμένα μια στιλιστική... ένα σύν που δεν την περίμενα από έναν fashion designer που πάει να κάνει ταινία. Φαίνεται ότι έχει μυαλό, ότι έχει φαντασία, έχει καλή φαντασία. Λίγο το νου σας στις ηθοποιούς. Η Amy Adams είναι στην ταινία η fashion designer. Okay. Στην ιστορία που βλέπουμε μέσα στο βιβλίο πρωταγωνιστεί η Isla Fisher. Υπάρχουν σκηνικά, ειδικά στην αρχή, που μοιάζουν. Άρφυλε. Γενικά μοιάζουν οι δύο. Και νομίζω το έκανε επίτηδες για να μοιάζουν. Όχι για να σου δείξει ότι η τύπης αυτήν κάνει την Amy Adams. Θα μπορούσε άνετα, αν θέλει, να βάλει την ίδια Amy Adams να παίζει δύο ρόλους. Νομίζω το έκανε επίτηδες να βάλει μια ηθοποιό που της μοιάζει
Για να σου δείξει ότι και ο άλλος στο βιβλίο που έχει γράψει, γράφει για μία άλλη. Γράφει για τη γυναίκα του, την Amy Adams, αλλά λίγο αλλαγμένη. Λίγο αλλαγμένη, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι η ιστορία που διαβάζει η Amy Adams προς στιγμή νομίζεις ότι έχει γίνει στα αλήθεια. Στην αρχή, όταν αρχίζει να διαβάζει την αρχή την ιστορία, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια σημάδια πραγματικού γεγονότος. Μέχρι ένα πολύ αρχικό σημείο. Μετά ξεφεύγει, πάει τελείως διαφορετικά. Αλλά μην μπερδευτεί κάποιος και νομίζει ότι είναι η Amy Adams που παίζει το δεύτερο ρόλο μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, αν ξέρεις λίγο το τέλος, το οποίο εμένα με έκανε κάπως να λέω, ρε φίλε, τι τέλος ήταν αυτό. Λίγο σαν να είναι πολύ ανώριμο. Κατάλαβες, σαν το είχε γράψει 20 το τέλος. Δεν ξέρω, ίσως να ήθελα να το κάνει έτσι. Okay. Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία για τον Tom Ford. Πολύ ωραία ταινία, όντως. Όχι, δεν το περίμενα, ας πούμε, ότι θα, είναι, θα με κρατήσει τόσο πολύ σαν ταινία. Και έχει ωραίες και ερμηνείες, τα χρώματα όπως λες, κινηματογράφηση πολύ ωραία. Η μουσική από πίσω που είχε το τέτοιο ήταν ωραία. Γενικά έτρεχε ωραίο το τέτοιο. Και ο Σάνον, σαν τρίτος χαρακτήρας, πολύ καλός. Ωραίος. Και αυτός έχει δείξει, εντάξει, δηλαδή, ότι κρατάει ρόλους πολύ δυνατούς όπου παίζει. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Είναι η ταινία που έχεις δει μόνο εσύ και είναι το Kong Skull Island. Το remake. Reboot. Το reboot, remake, παύλα. Μια ταινία που βγήκε. Πότε βγήκε η πρώτη, ξέρεις. Αντάξει τώρα, τι, πού πάμε. Τώρα πάμε στο 1930, ξέρω, και 40-50. Έγινε το remake. 60, έγινε το remake από τον Peter Jackson, ψιλοπάτωσε. Και έρχεται το reboot από ποιον? Το reboot έρχεται από τον Jordan Vogt Roberts, ο οποίος όχι μόνο προσπαθεί να δώσει μια τελείως άλλη διάσταση στο μύθο του King Kong, αλλά επίσης θέλει με δύο να συνδέσει πάμε ναι, και στο universe και να συνδέσει το Kong, το King Kong με τον Godzilla και να πάμε στο Monster Universe, το οποίο έρχεται μέχρι το 19 νομίζω. Ναι, κάπου εκεί. Πώς σου φάνηκε το Kong? Κοίταξε, επειδή ανέφερε στον Peter Jackson, εκείνη την ταινία, όποιος το θυμάται, είχε τον Kong σε ένα νησί μαζί με άλλα πλάσματα, δεινόσαυρους κλπ. Είχε το αμόρε του Kong με την τύπισσα, το κλασικό τέτοιο, δεν το άφησε στην άκρη ούτε ο Peter Jackson, του έδωσε λίγο, αυτό το περισσότερο από όσο χρειάζεται στην οθόνη. Εδώ αφήνει το αμόρι στην άκρη, το κρατάει για 2-3 σκηνές μόνο, έτσι ματιές, χωρίς περαιτέρω σουξουμούξου μεταξύ τους. Έχει κρατήσει το νησί με τα τέρατα, τα οποία δεν είναι δεινόσαυροι. Πάει σε πιο αν υπάρχει τέτοιο βάσιμο, προσγειωμένο τέτοιο, να το πω, δηλαδή ότι έχει τέρατα, έχει πλάσματα που ζουν κάτω από το έδαφος και έχει και πλάσματα που ζουν στο νησί πάνω, τα οποία είναι και αυτά τεράστια, από τεράστιες αράχνες, πουλιά που σου την πέφτουν και σε σκίζουν στα δύο, με κάτι ράμφι σαν πριόνια κλπ. Έχει δηλαδή πραγματάκια. Μου φάνηκε ωραία η ταινία, πολύ χαβαλές, ό,τι πρέπει για σινεμά, όποιος το δε σινεμά καταλαβαίνει, με το popcorn, το κοκακόλες κλπ, μπυρίτσες, ό,τι γουστάρεις, θα πας, θα γράξεις, θα δεις. Θα δεις μια ταινία γεμάτη από εφέ, γεμάτη δράση, χάρτινου σχεδόν, αλλά όχι και τόσο χαρακτήρες, όσο χρειάζεται ζωντανούς για να στηρίξουν, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Δεν είναι Godzilla το τελευταίο που είδαμε, που έβλεπε τον Godzilla σε δεύτερο πλάνο σε πολλά σκηνικά να περνάει και να εμφανίζεται 30-40 λεπτά την ταινία. Εδώ εμφανίζεται Kong με τη μία. Πρώτο εισαγωγικό, ένα δεκάλεπτο τεταρτάκι, με τον John Goodman να έχει την εταιρεία, πώς λέγεται η εταιρεία που την ήταν και στον Godzilla, για να συνδέσουν τους κόσμους, τέλος πάντων, θέλω να το κάνουν. Και με το που σκάνε στο νησί, είναι η περίοδος, τελειώνει ο πόλεμος του Βιετνάμ, έχουν χάσει οι Αμερικανοί, στρατόκαυλος ο Samuel Jackson, πάμε μια τελευταία αποστολή να κάνουμε μια χαρτογράφηση ενός ανεξερεύνητου νησιού, να δούμε τι γίνεται. Στην ουσία δεν είναι αυτό, πάνε εκεί, θέλουν να σκάσουν βόμβες για να βγάλουν έξω τον Kong.
παίζει πολύ έκρηξη, παίζει πολύ τέρας, παίζει πολύ σκόγκ, θεαματικό σκόγκ, τεράστιο σκόγκ. Έχει το χαβαλέτο σε κάποια σημεία με κάποια αστιάκια όσο χρειάζεται, όχι αυτό το πολύ τέτοιο, ρε παιδί μου, λίγο δράση να πούμε μια ατάκα χαβαλέ, λίγο δράση να πούμε μια ατάκα χαβαλέ. Έχει πολύ δράση και που και που πετάζουν 2-3 ατάκες, αλλά σωστά τοποθετημένες. Είναι ένας τυπάς, ας πούμε, που έχει πέσει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο νησί με το αεροπλάνο του, αυτός και ένας Ιάπωνας, έχουν επιζήσει. Στην αρχή πήγαν να σκοτωθούν, αλλά τελικά ήταν τον Κόγκ, χεστήκανε και πήγανε, τα κοιμιάσανε και πήγαν να μείνανε με τους θεαγενείς εκεί μαζί. Και σκάνε μύτη τώρα η του Βιετνάμ φαντάρια και λέει: αυτός κερδίζαμε τον πόλεμο. Και λέει: ποιον από όλους ξέρω εγώ. Ξέρω, λέει: στείλαμε και άνθρωπο στο φεγγάρι. Σοβαρά λέει. Και τι τρώει εκεί πάνω, λέει αυτός. Πώς με δείξει, ο άλλος ήταν εκεί απομονωμένος πόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Δεν έχει κάτι τέτοιο ωραία, πετυχημένα. Αλλά είναι ταινία δράση. Είναι ταινία εφέ, είναι full στη δράση, full στα εφέ. Ευτυχώς ο Κόγκ δεν φεύγει από το νησί. Είναι καλό που δεν φεύγει από το νησί. Να πάει στην πόλη μέσα και με τα μαξάκια και πιου πιου και στου αεροξενεί. Έτσι όπως είναι, ρε φίλε, αυτό είναι διπλάσιο που να ξέρει. Ναι. Τι να πάει διπλάσιο. Είναι ωραία η ταινία για το είδος της ταινίας που μιλάμε πάντα. Full ψυχαγωγία. Δεν θα απογοητευτείς αν το δεις. Και όσο γίνεται, αν δεν το δεις σινεμά, πλέον δεν ξέρω αν παίζει. Μεγάλη οθόνη, διάλεξε σπίτι σου. Όσο γίνεται, ή κάτσε κοντά, ξέρω εγώ. Αλλά έχει εκρήξεις, είναι μεγάλη παραγωγή, ρε παιδί μου, που προσφέρει διασκέδαση, χαλαρή, ωραία, άνετη, ωραία μουσική. Λόγω πολέμου Βιετνάμ, ακούς ροκές από πίσω να βαράει, είναι το κλασικό που έχεις δει σε πολλές ταινίες με τα ελικόπτερα σε slow motion, λίγο οι έλκες να γυρνάνε και να παίζουν τα μεγάφωνα που είχαν όταν πήγαν στο Βιετνάμ. Παίζανε σε σκληρό ροκ την εποχή, ρε παιδί μου. Και για να αναπτερώνει το δικό του ηθικό, και λίγο οι Βιετναμέζοι ακούγανε και ξέρω εγώ τι είναι αυτοί, ξέρω εγώ που έρχονται εκεί πέρα, θα μας φάνε. Τους τρομάξει και καλά. Αλλά έχει και μουσικό σκόρ από πίσω πολύ καλό και γενικά είναι δεμένο το σύνολο. Λίγο κολλάει η ιστορία στον ομορφωνιό της ιστορίας. Το Χίτλεστον. Το Χίτλεστον, γιατί σκάει από το πουθενά σαν πρώην απόστρατος της Βρετανικής μυστικής υπηρεσίας ή στρατού, κάτι ξέρω εγώ, και απλά τον έχουν μέσα με ένα cool t-shirt μπλουζάκι, ρε παιδί μου, κοντομάνικο, είναι μοντέλο, ας πούμε, σαν να έχει βγει από το σαν να έχει βγει από τη σειρά το, πώς λέγεται, το που έπαιξε το καλοκαίρι το κατασκευαστικό, στο Night Manager. Στο Night Manager, ναι, εννοώ ότι είναι τόσο όμορφος, ρε παιδί μου. Τον βλέπεις, εντάξει, είναι ωραίος ο τυπάς, είναι ωραίος ο τοπιός, όμορφος. Καλούλης είναι. Καλούλης είναι, καλούλης είναι. Είναι ωραία ταινία. Είναι ομορφός. Και η Μπρι Λάρσον επίσης είναι φάτσα, τρελή φατσούλα στην ταινία, είναι πολύ ωραία. Δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο. Ναι. Ναι, δεν έχει κάποιο άλλο ρόλο, δηλαδή είναι λίγο, τάκτε να βγάλω φωτογραφία. Ναι. Πώς σου φαίνεται ότι στέλνουν στην απόρριτη τέτοια, στην απόρριτη στρατιωτική αποστολή τη ρεπόρτερ Μπρίλα? Κοίταξε, αυτήν υποτίθεται στην ταινία ήταν φωτογράφος στο Βιετνάμ και επειδή είχε τα κονέτες με τα φαντάρια και επειδή την τι είχαν... ακριβώς κονέ είχε με τα φαντάρια? Κονέ με τα φαντάρια ότι ήταν στο πλευρό του, παιδί μου, και φωτογράφιζε την προσπάθειά του να σώσουν από τους καρπούς κτλ. Οπότε σου λέει αυτήν: έχω μια τελευταία ευκαιρία να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, φωτογραφικά πάντα. Να πάρω το να παρουσιάσω κάτι, ναι, να πάρω ένα βραβείο, κάτι, γιατί ο πόλεμος το χάσαμε, τελείωσε. Έχουν υποθεί όλα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε πάω εκεί, τη βάλω και αυτή εκεί μέσα, κάπου να κολλάει και γκομμένησα για το ειδήλιο. Καλή ταινία, μέχρι εκεί, χαβαλέ. Τον ειδήλιο με ποιο, με τον Κόγκ. Ιδίλιο. Τώρα εδώ είναι, μιλάμε. Έδειξε ένα σκηνικό που είναι ο Κόγκ, ξέρει, έχει κατεβάσει τα μούτρα του και τη βλέπει μπροστά και ξέρει, χαζοκοιτάει λίγο. Έχει μέγεθος όσο το μάτι του. Έχει μέγεθος όσο το νυχάκι του, α πούμε. Ξέρω ότι έχει εδώ στο χέρι σε μια φάση που τη σώζει κάπου. Έχει πέσει η άλλη σε ένα ποτάμι μέσα και πνίγεται. Και όσο βάζει απλά το χέρι έτσι και τη βγάζει, έτσι και τη βλέπει, α πούμε, ξέρω εγώ. Και την αφήνει κάπου παραδείγματι, την πετάει εκεί πέρα. Ξέρω. Και φεύγει. Σαν να μαζεύει ένα σουσάμι. Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Αλλά όχι, είναι ωραία, είναι ωραίος ο Kong. Είναι καλή εισαγωγή, καλό τέτοιο για να δεις το Kong versus Godzilla versus Kong. Όταν αυτό αφήνει. Μπορεί να το δω, το Kong δύσκολα φίλε. Εντάξει, ναι. Είναι ο χαβαλές που σου προσφέρει αυτές τις ταινίες. Άμα το πετύχεις τηλεόραση το βλέπεις. Φάρουμε στο τελευταίο μας review, το οποίο είναι το Get Out, φίλε μου.
Αυτό ρε φίλε μετρώει. Ξέρεις πόσο μετρώει που δεν το έχω δει ακόμα. Άκουσε λίγο. Το Get Out είναι η πρώτη ταινία με, ο οποίος, με μαύρο σκηνοθέτη που φτάνει σε ντεμπούντο 100 εκατομμυρίων. Σου φτάνει αυτό? Γιατί έχω κι άλλο. Πόσο, 100? 100 εκατομμύρια ντεμπούντο. Όχι, κάτσε, πρόσκεισε. Ντεμπούντο εννοούμε. Πρεμιέρα, συγγνώμη. Πρεμιέρα ενό. 100 εκατομμύρια έβγαλε το Σαββατοκύριακο, φίλε. Τριμέρου. Ναι, τριμέρου, ναι. Θα σου πω κι άλλο. Με, είναι η πρώτη ταινία με original σενάριο στο box office ever. Πώς ακούγεται αυτό? Σοβαρά. Ναι, φίλε. Πρώτο στο box office εμείς με original σενάριο. Με original σενάριο, ναι. Το οποίο δεν είναι κόμιξ, βιβλία, ξέρω εγώ. Είναι μια ιστορία βγαλμένη από το μυαλό του Πιν. Του Jordan Πιν. Jordan Πιν. Ο οποίος έχει βγάλει, έβγαλε λεφτά το παλικάρι. Έκανε την ταινία με 4,5 εκατομμύρια και έρχεται κατευθείαν από μια σειρά κωμικών project, γιατί ο άνθρωπος είναι κωμικάς στην ουσία. Έχει κωμικάς, είναι κωμικός. Είναι κωμικός, αλλά είναι full χορορας στα γούστα του. Στην καρδιά. Ναι, στα γούστα του είναι full χορορας. Νομίζω έχει το εντυπωσιακό 99% στο Rotten Tomatoes με 228 θετικές κριτικές και μία αρνητική. Θέλω να διαβάσω τη μία αρνητική. Έψαξα να την βρω και δεν την βρήκα. Σοβαρά, μπορεί να τη βγάλανε ή να ντράπει και αυτός ο ίδιος. Δεν ξέρω. Λες. Δεν ξέρω. Ποιος λοιπόν, ήταν αυτός που έγραψε? Το Get Out, φίλε, όλοι μιλάνε για ένα καινούριο είδος στο χώρο. Εγώ άκουσα μια εκπομπή που μιλούσε αυτός και έλεγε το πόσο απλά ήθελε να κάνει μία ταινία που στην ουσία να μην μοιάζει με τις υπόλοιπες και να μην κάνει τα λάθη των horror ταινιών. Ήθελε. Πολύ σημαντικό αυτό. Ήθελε οι πρωταγωνιστές του να είναι ξύπνοι όλοι, να μην είναι βλαγκαμάδες. Δηλαδή, μην ανοίγεις την πόρτα, έχει τέρας. Α, για να δω. Μήπως έχει τέρας, μήπως να μπω στο σκοτεινό δωμάτιο πλάτη-πλάτη. Ναι. Όχι, φίλε μου, δεν θα πας πλάτη-πλάτη. Και μιλάνε για το social horror, το οποίο δεν είναι καλή η ονομασία αυτή, γιατί δεν πιάνει καθόλου του τι είναι πραγματικά το Get Out. Okay. Ναι. Γιατί υπάρχουν social horror σε φάση ότι έχει το κοινωνικό από πίσω, το κοινωνικό σχολιασμό, αλλά κλάει, δεν είναι αυτό το νόημα του. Είναι η βάση, η, από εκεί που πιάνεται, ας πούμε, για να κάνει το horror του ο Jordan Peele. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Εδώ έχουμε ένα παλικάρι, ο οποίος η κοπέλα του έχει κανονίσει να πάνε Σαββατοκύριακο στο χωριό να δουν τους γονείς. Η κοπέλα του είναι λευκή, αυτός είναι μαύρος. Ωραία. Πηγαίνει εκεί πέρα και αρχίζει να βλέπει πράγματα τα οποία γίνονται λίγο περίεργα. Μία προς αυτόν περίεργα, τι, ότι είναι, είναι γενικά, είναι γενικά λίγο περίεργα. Και ο πατέρας είναι σε φάση, εγώ ψήφισα Ομπάμα και Ομπάμα γαμάει και τα λοιπά. Ωραία. Okay. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι βλέπεις ότι η, στην αρχή το horror, το μυστήριο βασικά χτίζεται γύρω από τους υπηρέτες. Οι οποίοι υπηρέτες είναι και οι δύο μαύροι και συμπεριφέρονται λίγο περίεργα και οι δύο. Το βλέπεις και με το τρέιλερ. Ναι. Ωραία. Στη συνέχεια το πράγμα περνάει στη μητέρα. Η οποία μητέρα είναι ψυχίατρος η οποία κάνει ύπνωση. Okay. Και αρχίζει και ξετυλίγεται σιγά σιγά ένα πράγμα το οποίο είναι ένα σχολιασμός στο ρατσισμό, αλλά με τελείως άλλο τρόπο από αυτό που περιμένεις. Με πιάνεις? Σε πιάνω. Αυτό που περιμένεις δεν μόνο είναι σποιλάρεις. Ωραία, ναι. Αυτό που περιμένεις δεν είναι ότι είναι ρατσιστές και είναι αυτοί ψηλά και οι μαύροι κάτω. Προφανώς. Okay. Δεν είναι αυτό. Και εδώ το κάνει για αμάτο. Το ότι δεν είναι αυτό που είναι το Hidden Figures. Δεν είναι μια φάση υπέρ των μαύρων, ακόμα και αν πρέπει να είναι. Ναι. Ή θα μπορούσε. Είναι άλλη φάση. Δεν πέφτει στην παγίδα και ο Jordan Peele να γράψει μια μαύρη ταινία. Γράφει κάτι άλλο. Και αυτό το καταλαβαίνεις προς το τέλος. Όταν αρχίζει η δράση στο τελευταίο 15 λεπτό. Okay. Μέχρι τότε η φάση είναι μυστήριο, ένταση, περίεργες καταστάσεις, και φτάνουμε σε μια φάση που γίνεται ο χαμός και τελειώνεται μια πάρα πολύ ωραία
Είναι η πρώτη φορά που φώναξα στο τέλος της ταινίας. Σοβαρά. Σε ταινία ever. Πρώτη φορά είπα ναι ρε πούστη. Ναι. Και στο Split πρώτη είπαμε φορά. Έχουμε... Εκεί μείναμε μαλάκες. Εγώ δεν είπα τίποτα. Λίγο, εκεί λέει, ήμουνα μαλάκα το πιστεύεις. Αλλά το είχαμε στο μυαλό μου που εξαναζόμουν. Ναι. Σε αυτό φίλε έβγαλες ένα έργο. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό. Η ταινία έχει συνοχή. Δεν κάνει κοιλιά ούτε μία στιγμή. Πόσο είναι, μία μισή ώρα περίπου, δύο. Δεν ξέρω, θες να το ρίξεις μια ματιά. Έχει πολλά κωμικά στοιχεία. Χιούμορ, μαύρο, αλλά όχι μαύρο χιούμορ, κατάλαβες. Ναι. Μαύρον χιούμορ, πολύ. Γιατί είπαμε, ο Πιλ είναι κωμικός. 2 ώρες και 10 λεπτά και δεν κάνει κοιλιά. Ρε φίλε. Συγγνώμη, 1 και 44. Μάλλον έχει κάποιο unrated που δεν έχει βγει ακόμα, ναι. 1 και 44. Ίσως. Έχει ένα διαφορετικό τέλος από ό,τι ξέρουμε, μάλλον στο Blu-ray θα μας πει. Ναι. Είναι όλοι πολύ καλοί στο ρόλο τους. Όλοι πάρα πολύ καλοί. Έχουμε τον Daniel Kaluuya, τον οποίο θα τον δεις στο Black Mirror και στο Σικάριο. Black Mirror. Ρε φίλε, στο Σικάριο, ναι. Ναι, έπαιζε στο Σικάριο ένα β' χαρακτήρα και στο Black Mirror είναι στο δεύτερο επεισόδιο του πρώτου κύκλου. Okay. Είναι η Alison Williams η οποία παίζει στο Girls. Θα παίξει και στο Black Panther. Ποια? Ο Καλούα, ναι, θα παίξει, ναι. Είναι πολύ ωραίος. Και έχει και άλλους διάφορους οι οποίοι είναι πολύ καλοί στο ρόλο τους. Οι γονείς είναι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν ένα υπόβαθρο. Έλεγε ο Πιλ στη συνέντευξή του ότι όταν ήρθαν αυτοί και δεχτήκανε να παίξουν και περιμέναν από μένα να τους καταδικήσω, ήμουνα. Τι λες τώρα, μαλάκα, πού να σου μάθω εγώ. Τα ξέρεις ήδη, δεν χρειάζεται να ξέρω εγώ. Εγώ θα σου πω ότι η Μπέτι Γκάμπριελ, η οποία παίζει την υπηρέτρια την Τζορτζίνα, είναι αυτή που ανεβάζει ένα επίπεδο το horror στην ταινία. Σοβαρά. Τα μάτια της φίλη έχει κάτι τεράστια μάτια. Από το τρέλερ. Η οποία μοιάζει λίγο με Κινέζα. Είναι λίγο έτσι σχιστά. Αλλά είναι φίλε στρώνει ναι. Τεράστια σχίστα. Δεν είναι Κινέζο. Κατάλαβα. Κινέζο σχίστα. Τέλος πάντων, αυτή η μαλάκα είναι. Μαλάκα. The chills. Αυτό. The chills. Βρίζω δηλαδή όποτε περνάει από κάποιο Facebook, το Ιντερνετ, οπουδήποτε πετύχω. Λέω γιατί δεν πήγα να το δω, γιατί δεν πήγα να το δω και νομίζω ότι δεν μπορώ πλέον να πάω να το δω. Παίζεται ακόμα, δεν νομίζω ότι παίζεται. Θα παίζεται, αφού πάει καλά. Ε? Μπορεί και να παίζεται, ναι. Δεν νομίζω, θα το ψάξω, αλλά δεν νομίζω. Ναι, νομίζω ότι θα είναι η ταινία τρόμου της χρονιάς. Είναι η ταινία της χρονιάς. Είναι η ταινία της χρονιάς. Γιατί θα βγουν καλύτερες, πιο μεγάλες επιτυχίες. Θα βγει το Guardians of the Galaxy, θα χτυπήσει μύριο. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για πρακτικά, μιλάμε για... Εγώ πιστεύω ότι είναι η ταινία της χρονιάς. Α, παίζεται. Σήμερα προλαβαίνω. Τέλειωνε την εκπομπή να πάω. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνω, ναι, ο Ντεόν, 11 και 10. Και 11. Ναι. Λεωφορείο τώρα και έφυγα. Μόνος μέσα, κρύβω να κάθομαι βλέπω. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Ούτε 3 ώρες εκπομπή. Ούτε 3 ώρες. 2 ώρες και 40 λεπτά. Και εγώ σου είπα ότι μια χαρά θα βγει, γρήγορα το βγάλαμε. Τι έχω, εσύ λίγο πολύ λογά. Θα ξεπετάξω. Λοιπόν. Είμαστε σε φάση που κλείνουμε σχεδιά. Κλείνουμε, αλλά είχαμε καιρό να κάνουμε εκπομπή έτσι να τα πούμε. Ναι, ρε φίλε. Και τραβάει ρε παιδί μου, δηλαδή. Κι άλλο να είχαμε, θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε να κόψουμε πολλά πράγματα από αυτά που είπαμε. Αλλά απ' την άλλη, μπορείς να ακούσεις αυτή την εκπομπή, να καταγράψεις και να έχεις υλικό για 2-3 εβδομάδες. Ναι, σημείωσέ τα. Σιρούλες, ταινίες από εδώ και από εκεί. Όποτε έχεις την ευκαιρία, τη βλέπεις. Δεν έχει να κάνει τίποτα. Ακριβώς. Τώρα για πράγματα που θα έρθουν. Εγώ έχω στα μπάρι την σειρά 13 Reasons Why Netflix. Ναι. Που φίλε παίζει να είναι μαχαιριά στην ψυχή. Αυτή την είναι μαχαιριά στην ψυχή. Τι η φάση? Μιλάει, νομίζω γιατί δεν έχω μπει πολύ να δω, για να μην σποιλεριά στον εαυτό μου, παραμιλάει για με αυτή που εγώ εμπιστεύομαι στην Αμέρικα, ναι. Λένε πολύ καλά λόγια και από ό,τι φαίνεται έχουμε έναν μαθητή ο οποίος βρίσκει 13 κασέτες όπου στις κασέτες μιλάει μία κοπέλα αφού αυτοκτόνησε
βρήκε αυτές τις κασέτες και μιλάει αυτή για τους λόγους που την έκανε να αυτοκτονήσει. 13, okay. 13 επεισόδια, 13 κασέτες και κάπως έτσι. Καλό ενδιαφέρον ακούγεται. Εγώ αυτό που έχω στα μπάρ και περιμένω και δεν θα το δω σινεμά, το πιο πιθανό, εκτός κι αν μας κάνει κάποια χάρη το Horror Film Festival και το όχι στο φεστιβάλ. Μας ακούς Χατζιπαπά? Είναι το The Void. Ναι, για πες. Το οποίο είναι μια ταινία τρόμου με full 100% practical effect. Κάτι σε Lovecraft, κάτι σε The Thing, κάτι σε Full Carpenter μέσα σκηνικά, Prince of Darkness σκηνικά. Είναι κάποιοι τύποι που είναι σε ένα νοσοκομείο και σκάνε από έξω κάτι μυστηριώδεις φιγούρες. Δεν θα πω παραπάνω. Όποιος έχει δει το The Thing και ξέρει από practical effects τι παίζει, αυτό θα δει και εδώ. Και επειδή πολύ σπάνια συναντάς ταινία πλέον να είναι φτιαγμένη από την αρχή μέχρι το τέλος με practical effect, δηλαδή να βλέπεις το τέρας να μεταμορφώνεται, να μεταλλάσσεται τον άνθρωπο, τα λοιπά, πλοκάμια, γιατί τα πλοκάμια αυτά πάνε σε Lovecraft σκηνικά. Το τρέιλερ και σε έχει... κάτι χεντάει, okay. Ναι, και έχει πολλά τέτοια. Δεν ξέρω από πού έχει τις αναφορές. Ξέρω ότι είναι από εκεί, προς τα εκεί πηγαίνει. Mm-hmm. Το περιμένω να δω πότε θα σκάσει μύτη. Φεστιβαλική πιο πολύ. Τρόμο δεν θα είναι η ταινία. Σίγουρα φαίνεται το τρέιλερ ότι θα πάσχει ελαφρώς ίσως στις ερμηνείες. Δεν θα είναι οσκαρικού επίπεδου. Δεν θα είναι και Μάρκι Μάρκ όμως. Μάρκ Γκόλντμπεργκ. Okay. Τον οποίο τον μίλησες για δύο ταινίες του σήμερα. Νομίζω πρέπει να κάνω μια παύση περιμένοντας να έρθουν οι καινούργιοι Transformers. Και αυτό περιμένω προς το παρόν. Δεν θέλω να δω κάτι σε comic based αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να δω βαρύ οσκαρικό δράμα, σιγόβαρστο, σιγό, ξέρω εγώ τι, κάτι. Είδαμε αρκετά. Είδαμε αρκετά. Ψάχνω κάτι feel good πολύ να δω, ρε παιδί μου, σαν το Edge of 17. Γιατί μου έχει κολλήσει. Ήταν ωραία ταινία. Ήταν πολύ, πολύ γαμάτη τέτοια. Πολύ, πολύ ωραία ταινία. Και δεν μπορώ να βρω. Όποιος έχει κάτι κατά νου, ας βοηθήσει. Mm-hmm. Έχουμε την άλλη Κυριακή την Ανάσταση. Οπότε όλα τα events. Δεν είναι φιλικού την Ανάσταση. Όχι ιδιαίτερα. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, ναι. Είναι σχετικό πάντα. Έχεις δίκιο. Οπότε all bets are off. Λόγω Ανάστασης δεν έχουμε εκπομπή. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε την τρίτη, Serious Talking. Μιλάμε για την Συρία με τον Ιμπραήμ. Στις 10 σας περιμένουμε. Θα είναι μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, φίλε. Όντως, ναι, γιατί δεν έχουμε ακούσει, νομίζω, μέχρι τώρα. Δεν έχουμε γνωρίσει, ρε φίλε, τη χώρα, το λαό, όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Να δούμε ποιοι είναι. Γιατί τους ακούμε για καθημερινά, ακούμε για τους Σύριους και τη Συρία και τον πόλεμο. Αλλά δεν ξέρουμε ποιοι ήταν. Ακριβώς. Η Κυριακή δεν θα έχει εκπομπή προφανώς, γιατί θα είμαστε μπουκωμένοι από το πρωί με, αρνάκι, με κρέας. Ναι, τσικάκι, αρνάκι και ό,τι άλλο ψήνεται. Την επόμενη Τρίτη έχουμε καλεσμένους. Την μεθεπόμενη. Ναι. Έχουμε καλεσμένους μπάντα. Θα συζητήσουμε μέσα στη βδομάδα για τη μουσική τους και τα λοιπά. Θα κάνουμε τις ανακοινώσεις. Την μεθεπόμενη Κυριακή έχουμε καλεσμένους από το Requiem for a Greece. Okay. Είναι LARP. LARP, you know? No. Είναι role-playing game, okay. Το οποίο γίνεται live. No. Έχουμε το Grand Elysium, γιατί το Requiem for a Greece είναι φάση η νύχτα της Ελλάδας. Βαμπύρια, πολιτική των βαμπύρ, μαμού, όλο αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται σε τρεις πόλεις ταυτόχρονα. Ωραία. Αυτοί κάνουν τώρα ένα crowdfunding για να κάνουν το έκτο Grand Elysium και να γίνει γαμάτο. Θα πάνε, θα νοικιάσουν χώρο, θα έχουν διάφορα. Πήγα κι εγώ σαν πόρταρα, θα είμαι εκεί πέρα. Ωραία. Ψηφίσεις και εσύ, μπορείς. Υπάρχουν διάφορες διαφαθμίσεις που μπορείς να τσουντάρεις για να πάρεις το ρόλο σου και να παίξεις. Και μπορείς να επηρεάσεις και τα σκηνικά της νύχτας, φίλε, στην Ελλάδα, την πολιτική των βαμπυριών, άμα δεν συμφωνώ. Έτσι, αυτό είναι. Και το γαμάτο στα LARP είναι ότι, ξέρεις, όταν μπαίνεις στο χώρο,
είσαι ο χαρακτήρας. Ό,τι και αν κάνεις, μετράει. Δεν έχει pause. Με πιάνεις. Πρέπει να γίνεις ο ίδιος, να το ζήσεις. Αυτό. Ωραίο. Ενδιαφέρον. Μπαίνεις στο Requiem for Greece στο Facebook, βρίσκεις εκεί μέσα το Indiegogo crowdfunding που τρέχει, τσοντάρεις γιατί φτάσαν πάνω από, το, από τον goal τους. Βάλαν τα 600 ευρώ και το ξεπεράσαν. Φτάσαν τα 800 και, και ψάχνουν τώρα να φτάσουν το δεύτερο stretching goal. Μια χαρά. Okay? Οπότε μπείτε, τσοντάρετε για να είστε εκεί για να τα πούμε εκεί. Okay? Okay. Θα τους έχουμε εδώ την επόμενη Κυριακή για να τα πούμε. Μια χαρά. Ωραία τώρα. Αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Είμαι ο Κώστας Κίτσος. Είμαι ο Τόσο Λοδαπός. Μας βρίσκει ο monkeybros.gr και αν θες να επικοινωνείς μαζί μας, boss, παπάκι, monkeybros.gr. Τα λέμε. Γεια σας. Thank you.
Θέλεις να υποστηρίξεις το monkeybros.gr? Το ξέρω ότι πάντα το ήθελες. Το όνειρό σου ήταν αυτό. Το όνειρό σου ήταν να βάλεις το χέρι σου μέσα στο πορτοφόλι σου, να βγάλεις το δεκάρικο και να το στάξεις στους monkeybros. Το ξέρω. Άμα θες λοιπόν να το κάνεις, που το θέλεις, μπες στο monkeybros.gr, τσέκαρε το μαγαζάκι και δες εκεί μέσα τον μαύρο Stormtrooper 16GB USB Limited Edition σε 10 κομμάτια, μέσα γεμάτο με 5 αποκλειστικές και κυκλοφόρητες εκπομπές, υλικό από φίλους και συνεργάτες μας, και κάνε με ευτυχισμένο. Σε παρακαλώ, κάνε με ευτυχισμένο. Στείλ' με στις Μπαχάμες, monkeybros.gr / shop, και ο Stormtrooper σε περιμένει.